Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4, πέμπτη σήμερα, 24 του Γενάρη, All About Harrison Air φυσικά στους δέκτες σας, τους ραδιοφωνικούς, μέχρι και τις 7. Χρύσανθος Τσαλτίδης δεν έχει έρθει ακόμα, το συνηθίζει άλλωστε. Λοιπόν, δεν λένε ρε Χρύσο ότι τα μεγάλα ονόματα βγαίνουν συνέχεια, δεν βγαίνουν, ναι ρε παιδί μου. Πρώτα βγαίνουν οι τραγουδιάρες, ρε παιδί μου, που ξεκινάνε, κάνουν τα πρώτα τους βήματα, εντάξει, και μετά βγαίνουν, ρε παιδί μου, και φίρμα, ρε παιδί μου, Βασίλης Καράς, ρε παιδί μου, που είναι, όχι, δεν είναι πλέον στα διακυβικά, θα βγει 1,5-2 παρά το βράδυ. Λοιπόν, και Νίκος Παδόπουλος, πίσω τα μικρόφωνα, παρέα θα πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με όλη την ειδησιογραφία του Άρη, με σχολιασμό δικό μας, δικό σας, όλα τα πάντα εδώ για τις επόμενες 2 ώρες. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, τουλάχιστον μέχρι και τις 6, συνέχεια λογικά θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Σε μια γεμάτη μέρα είναι η αλήθεια μέχρι στιγμής και στο ποδόσφαιρο, αναμενόμενο νομίζω, και στο μπάσκετ, όπου είχαμε πραγματά και τα οποία διαβάζεται και από νωρίς το μεσημέρι στο Λαμπαουτάρες και θα τα αναφέρουμε και θα τα σχολιάσουμε και αυτά όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Δεν έχουν να κάνουν, δεν είναι θέματα αγωνιστικής φύσεως, είναι εξωαγωνιστικά ζητήματα. Θετικές εξελίξεις για την ομάδα που παλεύει με αυτό τον βραχνά του Μπαν, τον οποίον θέλει να, ένα κεφάλαιο με το οποίο θέλει, το οποίο θέλει να κλείσει οριστικά μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Στο ποδόσφαιρο ήταν μέρα φίξεων η σημερινή, καθώς νωρίς, πουρνό, 9 η ώρα, αφήχθησαν στη Θεσσαλονίκη οι Ντάνιελ Λάρσον και Λίντζεϊ Ρος. Ο Σουηδός Εξτρέμ και ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός βρίσκονται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη. Και αναμένουμε μέχρι το βράδυ, αν όχι μέχρι το βράδυ, μέχρι αύριο, να ανακοινωθούν επίσημα και από την ΠΑΕ. Θα σχολιάσουμε φυσικά και αυτή την εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, είδηση της τελευταίας στιγμής περισσότερο, που έχει να κάνει με, με το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στο Λεβαδιακό και την απαγόρευση που υπήρξε από την ΓΟΥΓΟΥΑ για την οργανωμένη και μεμονωμένη μετακίνηση φίλων του Άρη. Και εκεί είναι που το δεύτερο κομμάτι είναι που προκάλεσε και τη μεγαλύτερη εντύπωση, γιατί για όσους θυμούνται, πριν λίγες μέρες ο Ολυμπιακός πήγε με τον κόσμο του στη Λιβαδιά κανονικά και τον περασμένο Δεκέμβριο ο ΠΑΟΚ πήγε και αυτός με τον κόσμο του στη Λιβαδιά. Και όσο να είναι, προκάλεσε μια εντύπωση και σε κάνει να σκέφτεσαι ότι κάποιοι αποφασίζουν επιλεκτικά. Και στην προκειμένη περίπτωση, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κ. Βασιλιάδης. Υπήρξε επικοινωνία του Θόδωρου Καρυπίδη με τον Γιώργο Βασιλιάδη, ο οποίος μετέφερε στον πρόεδρο της ΠΑΕ Άρης ότι δεν είχε θέμα με τη μετακίνηση μεμονωμένα των φίλων της ομάδας. Είναι θετικός. Το πρόβλημα όμως έχει να κάνει με τον κύριο Κομπότη, ο οποίος δεν δίνει κερκίδα για τους φίλους του Κιτρινόμαυρου. Αν λοιπόν, λέει ο κύριος Βασιλιάδης, ο Θόδωρο Καρυπίδη, ο κύριος Κομπότης συνενέσει, θα επιτρέψει και τη μετακίνηση των οπαδών του Άρη μεμονωμένα στη Λιβαδιά την ερχόμενη Κυριακή. Τώρα το θα το κάνει, δεν νομίζω. Δύσκολο το κόβω, εκτός αν προκύψει κάτι συνέχεια της ημέρας ή και αύριο. Πάντως, αυτή η αρχική απόφαση του κύριου Κομπότη και της Λιβαδιάς γενικότερα να μην δώσει θύρα στον κόσμο του Άρη, δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει ο Λεβαδιακός το παιχνίδι της Κυριακής. Το βλέπει σαν το τελευταίο του χαρτί. Μια κλεισέα τάκα είναι αυτή η Χριστοκιώση. Μια άλλη κλεισέα τάκα είναι ότι θα παίξει με το μαχαίρι στα δόντια, με τον Νίκο Καραγεωργίου να ντεμπουτάρει στον πάγκο του κιόλας. Άρα ο Άρης θα πάει σε ένα γήπεδο που, ας πούμε, δεν θα έχει και τον κόσμο του, σίγουρα δεν θα είναι και το πιο φιλόξενο αγωνιστικά πάντα. Μην πάει το μυαλό σου πουθενά αλλού. Κόντρα σε μια ομάδα που θα τα δώσει όλα για τη νίκη, στην προσπάθεια που κάνει να παραμείνει στην κατηγορία, παίζοντας, επαναλαμβάνω, ίσως το τελευταίο της χαρτί. Ασχέτως πάντως που είναι η τελευταία ευκαιρία του Λεβαδιακού, νομίζω, το μάζι με τον Άρη, και πάλι προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι στον ΠΑΟΚ κανονικά έδωσε εισιτήρια και διέθεσε και θύρα του αυτού του υπερσύγχρονου γηπέδου το οποίο διαθέτει, όπως το ίδιο έκανε και στην περίπτωση του Ολυμπιακού. Για δώσε λίγο μουσική, Χριστογιώση. Άρα λοιπόν γίνεται κατανοητό ότι ο Άρης γι' αυτό Χρύσανθος αντιδρά έτσι. Εντάξει, τώρα έδωσα μεγαλύτερη έμφαση. Οκ, του δίνω δίκιο. Λοιπόν, χτυπάει και το τηλέφωνο, κάποιοι δεν ξέρουν ότι αυτή την ώρα έχουμε εκπομπή.
Λοιπόν, για δώσε λίγο πάλι μουσική, Χριστογιώση. Έπρεπε να απαντήσουμε, Χριστογιώση. Εντάξει, κανονικά δεν θα κόβουμε με τη ροή της εκπομπής, αλλά επειδή κάποιος λείπει, αναγκαστήκαμε να το κάνουμε. Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι το μάτς την Κυριακή είναι αρκετά δύσκολο. Γιατί νομίζω ότι με την απόφασή του αυτή ο Κομπότης να μην δώσει στον κόσμο του Άρη εισιτήρια, διαμορφώνει και κλίμα. Και σου στέλνει εμέσως ένα μήνυμα ότι εδώ που θα έρθεις δεν θα περάσεις εύκολα. Εντάξει, δεν περιμέναμε κιόλας να κάτσει να χάσει Λιβαδιά. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε από αυτές τις ομάδες. Λοιπόν, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή το μάτς της Κυριακής από όλες τις απόψεις. Και εννοώ νοήτο. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε κάτι άλλο. Εντάξει, και να μας καλούνε για διάφορα. Χριστογιώση, ονόνοητο λοιπόν. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να το δώσει ιδιαίτερη προσοχή από όλες τις απόψεις. Πρωτίως αγωνιστικά και ό,τι άλλο περιτριγυρίζει εισαγωγικά ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι στην ελληνική Super League. Τα μεταγραφικά, όπως διαβάζετε και από σήμερα το πρωί στο Λαμπαουτάρης, ο Άρης πλέον προχωράει για την επόμενη κίνησή του, αφού έκλεισε και τις υποθέσεις των Λάρσον και Ρος, απομένουν πλέον οι ανακοινώσεις από την ΠΑΕ. Ο Άρης πάει να κάνει την πέμπτη και ίσως τελευταία προσθήκη στο ρόστερ του, η οποία αφορά το δεξί άκρο της άμυνας. Ναι, μεν ο Κωνσταντινίδης δεν υπέστη ένα σοβαρό τραυματισμό όπως φοβήθηκαν στην αρχή οι άνθρωποι του Άρη, αλλά έκριναν ότι χρειάζεται ένα παίκτης εκεί, στη συγκεκριμένη θέση. Και έτσι ο Άρης κινείται για την απόκτηση ενός δεξιού φύλακα, μια κίνηση που θέλει να ολοκληρώσει τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη. Αυτός είναι και ο χρονικός ορίζοντας που έδωσε, θυμίζω, προχθές ο Θόδωρος Καρυπίδης στη συνέντευξη τύπου που παρέθεσε στο Κλειάντης Βιγελίδης. Τρεις περιπτώσεις είναι αυτές που έχει ξεχωρίσει ο Άρης από το εξωτερικό τη στιγμή που μιλάμε, και με τη μία από αυτές, με τον έναν από τους τρεις ποδοσφαιριστές στους οποίους έχει λοκάρει η ομάδα, βρίσκεται σε επαφές ο Άρης και οι άνθρωποι της ομάδας, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν τελικά να φέρουν τον παίχτη στη Θεσσαλονίκη. Τώρα αν θα είναι δανεικός ή αν θα μιλάμε για ελεύθερο ποδοσφαιριστή, είναι κάτι που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, θα το δούμε. Είναι πάντως παίχτης ο οποίος προέρχεται από την αγορά του εξωτερικού και όχι από την ελληνική αγορά. Και για να βγάλω ακόμα μια αγορά εκτός, ο παίκτης με τον οποίο μιλάει αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν είναι από τη Γαλλία. Γιατί έχει τιμήσει κάπως τη Γαλλία ο Άρης στην αλήθεια στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο και με τον Ρος, τον οποίο απέκτησε από την Λοριάν ως δανεικό, και με το όνομα του Γιαταρά, το οποίο έπαιξε δυνατά για την ομάδα, και το όνομα φυσικά του Αλφόνς. Έτσι, δεν προέρχεται ο παίκτης από την γαλλική αγορά αυτή τη φορά, στον οποίο έχουν λοκάρει οι άνθρωποι της ομάδας για το αριστερό άκρο της, για το δεξί άκρο της άμυνας, συν τις ενδεχόμενες αποδεσμεύσεις που μπορεί να έχουμε μέσα στα επόμενα 24 ώρες. Ο Θόδωρος Καρυπίδης είπε ότι είναι πιθανό να έχουμε άλλες δύο αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών, μπορεί και καμία. Όσο πλησιάζουμε προς το φινάλι της χειμερινής μεταγραφικής περίοδου, δεν είναι και λίγο δύσκολο να πας να πεις ένα ποδοσφαιριστή που δεν έχει βρει ακόμα ομάδα να φύγει. Και ειδικά σε ποδοσφαιριστή που δεν τον έχεις πει και δεν έχεις ενημερώσει ότι τον υπολογίζει μέχρι στιγμής. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που είχαν ενημερωθεί, παρόλα αυτά παραμένουν στην ομάδα, έχουν αγωνιστεί κιόλας, και η πλειοψηφία αυτών δεν αποκλείεται να συνεχίσει. Τον Άρη τουλάχιστον μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο πρώτο break. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής είναι τα Alter Ego, πλήρης ανδρική ένδυση, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια. Τώρα που έρχεται και άνοιξε σιγά σιγά, πολλοί ετοιμάζεστε κιόλας να ανεβείτε τα σκαλιά της εκκλησίας, και θα πάτε φυσικά στα Alter Ego, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα που μπορείτε να βρείτε. Τρία καταστήματα, 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά, Παύλου Μελάτη 36 στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στα Alter Ego, και alteregofashion.gr. Και όταν τελειώσετε με τα ψώνια σας, θα πάτε στο σπίτι σας και θα παραγγείλετε μια ωραία πιτσούλα από το Mr. Gold, delivery 62-85-86, από τη μία το μεσημέρι μέχρι και την μία το βράδυ. Μαζί μας και τα Data Labs, κέντρο διαδίου μάθησης, παρακολούθησε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια
στα τουριστικά. Γίνε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση μυστικά της παραγωγής του καφέ. Επαγγελματίας bartender. Κάνε σεμινάρια στο σέρβις και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. Εθνικής Αμήνης 14α 2310-22-2962 το τηλέφωνο και datalabs.edu.gr. Πάμε στο πρώτο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής και πολλά περισσότερα. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήστα Θοτσαλτίδης είναι εδώ, όχι μέσα στο στούντιο, αλλά είναι εδώ, στα Πέριξ. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα, Χρήστος και ως στη ρύθμιση του ήχου. FM και τα μηνύματά στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Μετά από τις 6 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Χρήστα Θοτσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος. Είπα Χρήστα Θοτσαλτίδης, στα Πέριξ, φίλε. Τώρα είσαι εδώ, εντάξει. Μπήκες στο στούντιο. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, τα γνωστά. Ναι, λοιπόν, σήμερα το πρωί... Απλά υποχρέωση. Ναι. Σήμερα το πρωί... Ήμουν εδώ, τι. Είχαμε... Τι. Εδώ ήμουν. Δεν ήθελα να καταλήξω εκεί, αλλά τέλος πάντων. Σήμερα το πρωί, νωρίς το πρωί... Νωρίς το πρωί. Τρεις το πρωί... Φτάσανε καλά με τα τρεις. Δύσκολα. Φίλε, τι μάτσα έχει τώρα. Σε 7.30 παίζει Παναθηναϊκός. Όχι, τώρα παίζει Παναθηναϊκός 5 και 4. Δεν πήζε τώρα Παναθηναϊκός. Εργοτέλης Όφη. Εργοτέλης Όφη. Άνε, φίλος βάλε, μας. Φίλος μας. Πήζε ο φίλος μας. Στο Sky, πού να αλλάξω. Όφη Εργοτέλης. Όφη Εργοτέλης. Η μεσαία βάλτο. Όχι, στη μεσαία βλέπω... βάλε κάτω το βλέπω. Α, συγγνώμη. Για να βλέπω κι εγώ καλύτερα. Φύγει το μικρόφωνο μπροστά. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα το πρωί, μάλιστα, στις 9, είχαμε αφήξεις στη Θεσσαλονίκη. Στις 9. Στις 9, στις 9, ναι. Στις 9 δεν ήταν. Λοιπόν, νωρίς, είχαμε αφήξει το αεροδρόμιο Μακεδονίας. 0-1 Εργοτέλης. Λοιπόν, έχει τριγνόμαυρα. Διπλό ημίχρονο, άσε τελικό. Λες, θα δούμε. Λοιπόν, χωρίς Παπαδόπουλο, όφη. Να, καραμπετάκι, ναι. Ο εκπληκτικός που είχε αφήσει το μισό αγροτικό εκτός με τη Λαμία. Δεν τα λες εσύ, ρε φίλε, και τα λέω εγώ δηλαδή. Μετά από αυτό που συνέβη, τράβηξα χειρόφρενο. Εντάξει. Με την αδερφή του. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι και αυτό. Λοιπόν, σήμερα το πρωί λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία είχαμε αφήξεις. Ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη ο Ντάνιελ Λάρσον και ο Λίντζεϊ Ρος. Έκαναν και τις πρώτες δηλώσεις. Ο Ρος έκανε τις δεύτερες, είναι η αλήθεια, γιατί χθες ο Γάλλος Στόπερ μίλησε στο Λαμπαουτάρης για τον ερχομό του στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον. Τι. Δεν τις έκανε. Όχι, θα πεις τις, θα βάλεις τώρα τις... Θα βάλουμε το ηχητικό, φίλε. Να μην μιλήσω λίγο, να πω κάποια πράγματα. Να βάλουμε λίγο πρώτα να ακούσουμε, γιατί ο κόσμος μπορεί να τα έχει ακούσει και ήταν πολλές ώρες πριν. Εντάξει, θα πω μετά την πέμπτη μεταγραφή του Άρη. Ωραία, πες μετά λοιπόν την πέμπτη μεταγραφή του Άρη. Που θα ανακοινωθεί και αυτή σήμερα. Ωραία, πάμε να ακούσουμε τον Ντάνιελ Λάρσον. Δεν το πιστεύεις, ε? Λοιπόν, πάμε Λάρσον. Οι πρώτες του δηλώσεις για την άφηξη. Very nice welcome. A good trip and I'm very excited to be here and looking forward to it. Ωραία υποδοχή, ευχαριστώ. Είχα ένα καλό ταξίδι και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Κλασικές δύο ερωτήσεις. Τι γνωρίζεις για τον Άρη και αν είναι έτοιμος να παίξεις και αύριο. What do you know about your new team? If you message you get and if you are ready to play even tomorrow, for example. Yes, I'm ready physically. I don't have any problems, so I'm ready to play. About Aris, I know that it's classic team of Greece and had a few tougher years maybe, but I'm looking forward to be part of the way back. Είμαι έτοιμος από άποψη της φυσικής κατάστασης να παίξω και αύριο αν χρειαστεί. Για τον Άρη ξέρω ότι είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις στην Ελλάδα. Ξέρω ότι πέρασε κάποια δύσκολα χρόνια, αλλά είμαι εδώ για να βοηθήσω στην επιστροφή του εκεί που ανήκει. Για τελευταία ώρα, ποια είναι η θέση που παίζει καλύτερα, ποια είναι η θέση του, είναι κεντρικός επιθετικός, winger? You play better, winger? Lately in Turkey I've almost exclusively played as a winger, but στην Τουρκία έπαιζα αποκλειστικά ως στην πτέρυγα. I've been in almost every offensive position. Αλλά συνολικά στην καριέρα μου παίζω σε όλες τις θέσεις της επίθεσης. Γνωρίζω ότι τραυματίστηκε ο Μπρούνο Γκάμα και είναι ίσως ο Αντιγκάμα, ένα πολύ μεγάλο όνομα. Αν γνωρίζει για όλο αυτό το story. Έπαιξε εναντίον του στην Ισπανία, το ξέρω. Πώς αισθάνεται που είναι ο πρώτος Σουηδός μετά από πολλά χρόνια που έγινε στον Άρη? You're the first Sweden player in Aris after a lot of years. Before 20-25 years we had
Swedish player, Selander. I don't know if you know him. And now, okay, yeah, not you're really. The Swedish guy again. Uh-huh. Okay. Yeah. It's. We had good tradition with Swedish players in Aris. I hope to carry them on there. Thanks. Εύχομαι να συνεχίσω την καλή παράδοση με τους Σουηδούς που είχε ο Άρης. Αυτά λοιπόν από τον Ντάνιελ Λάρσον, το Σουηδό Extreme, λοιπόν, για τον οποίο μπορείτε να διαβάσετε όλα about Άρης και τις δηλώσεις ενός πρώην συμπαίκτη του, ο οποίος έχει περάσει και από τα ελληνικά γήπεδα ως παίκτης του Ολυμπιακού και είναι εν ενεργεία διεθνής και με την εθνική Σουηδία. Ποιος είναι? Ο Τζίμι Ντουρμάζ. Λοιπόν, καλός παίκτης ήταν αυτός. Ναι, ωραίος παίκτης ήταν, τώρα αγωνίζει στην Τουλούζ. Τουλούζ. Και με την εθνική Σουηδία. Πόσο έληξε το φιλικό Τουλούζ Άρης? Πότε παίξαμε την Τουλούζ? Ποιος ήταν προπονητής του Άρη στο φιλικό παιχνίδι με την Τουλούζ? Παιδάκια. Παιδάκια. Παιδάκια, φίλε. Τουλούζ Άρης. Ποιος ήταν προπονητής του Άρη όταν παίξαμε με την Τουλούζ? Ο Ιωμάρ Μαζίνη. Όχι. Ποιος ήταν? Μπαρκάτο. Ο Κίκ Ερνάντε. Όχι. Έχεις άλλη μία πιθανότητα. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο. Ο Χουάν Κάρλος Ολίβα. Μπράβο. Λοιπόν, τέμα. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις το βρήκαμε. Εντάξει, φίλε. Εντάξει. Να ακούσουμε λίγο Χρήστο και ο Στολίντζη Ερός, βεβαίως, και να επιστρέψουμε. Πλάνα, ποια όνειρα έρχεται για τον Άρη? Thank you, thank you for welcome and I'm really happy to come here. Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. And I need to play now. Και θέλω να παίξω τώρα. Το χρειάζομαι. I'm so excited. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ήρθα. Τι ξέρει για τον Άρη και τι μπορεί να υποσχεθεί στον κόσμο? I can say to the fan I'm really happy to be here. Συνάδελφοι, μπορώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. We will do my best. And, θα κάνω τα καλύτερα, θα δώσω το καλύτερο με αυτό. I will fight for the team, for the color. Και θα παλέψω για την ομάδα, για τα χρώματα της ομάδος. Το ερώτημα είναι έτοιμος ακόμα και αύριο, πότε θα είναι έτοιμος να παίξει? Tomorrow, for example, if the coach needs you. Εάν χρειάζεται κάποιο διάστημα. Yes, είμαι έτοιμος να παίξω και αύριο. I'm ready. Είμαι έτοιμος. Εντάξει, ευχαριστούμε. Βασιλική μου. Κόκκινη ο Κουτσιανικούλης από τον Κουτσιάφτη, ο οποίος Κουτσιανικούλης πάει και δίνει μια κλωτσιά στον αμυντικό του Εργοτέλη που είναι για απευθείας κόκκινη. Ο Κουτσιάφτης του βγάζει κίτρινη και ο Κουτσιανικούλης τον βρίζει μέσα στα μούτρα του και ο Κουτσιάφτης του βγάζει την κόκκινη. Αυτά από τους δύο ποδοσφαιριστές που έρχονται σήμερα σαν λίγη για τον Άρη. Υπέρ του ΠΑΟΚ δηλαδή, δεν παίζει ο Κουτσιανικούλης στην Τούμπα. Καλά, και σιγά τη διαφορά που θα έκανε. Εντάξει. Σιγά τη διαφορά που θα έκανε. Λοιπόν, αυτά τον Ντάνιελ Λάρσον και τον Λίζε Ρος που ήρθαν σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη. Περάσανε θα ανακοινωθούν και σήμερα. Περάσανε και πετρικές εξετάσεις. Νομίζω δεν πήγανε στην προπόνηση. Από αύριο. Θες να στείλω φωτογραφία από το μαγαζί που τρώγανε? Ωραίο μαγαζί. Τι? Ωραίο μαγαζί. Πού το ξέρεις? Το μαγαζί που τρώγανε. Ναι. Κάτω στην Παραλιακή. Ναι. Τι είναι? Γιατί ρε φίλε, εμείς που μένουμε. Νάτι. Αριστερά πήγαινε να δω, γιατί πρόλαβα να δω. Α, φίλος μας. Πολύ φίλος μας. Πολύ φίλος. Αυτός. Πολύ φίλος μας. Αυτός στη μέση θα σε κοπανίσει. Ο αριστερά πολύ φίλος μας. Ο Κώστας. Αυτός. Βέβαια, βέβαια. Αυτός ποιος είναι? Ναι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, σε εξαιρετικό μαγάζι πήγαν όπως και να έχει. Δεν προπονήθηκαν σήμερα. Από αύριο θα ξεκινήσουν. Ο Ρος πάντως πολύ έτσι ορθά κοφτά είπε ότι είμαι έτοιμος, λέει, να παίξω, λέει, αν χρειαστεί. Και ο άλλος το είπε. Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτή είναι η μεγαλύτερη ανάγκη, το Ρος έχει στην αλήθεια. Γιατί έχει ξεμείνει με το δηλητήριο. Γιατί είναι, φίλε, να παίξει και ο Σουηδός. Βρε, μακάρι να παίξει κι αυτός. Εντάξει, αλλά σου λέω ότι ποιον έχει μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή από τους δύο. Το Ρος. Για το Ρος καίγεσαι περισσότερο. Και αυτό ήταν και ο στόχος των ανθρώπων τώρα από την αρχή της εβδομάδας και όταν έγινε γνωστή η θλάση του Βέλεθ να αποκτήσουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα ένα στόπερ. Ο οποίος ενδεχομένως να είναι. Εγώ τον Μπάσα θα έβαζα όμως. Για το μάτς με την Λιβαδία, επειδή δεν γνωρίζονται με το Δελιζής. Είναι οκ. Okay. Εντάξει. Ναι, φίλε. Και γιατί είναι ο Δελιζής ο δεύτερος. Δεν είναι ο Μαυράη. Δεν παίζω ψηλά.
Ο Μπάσα στο δεύτερο. Δεν είπα ότι ο Μπάσα είναι καλό στόπερ. Ναι. Αλλά ο Μπάσα στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Λάρισα ήταν πάρα πολύ καλό στη θέση του. Πάρα πολύ καλό. Και είχε απέναντι έναν καλό σεντερφόρ. Αν εξαιρέσει το δοκάρι του Μιλοσάβλεβη, δεν υπάρχει άλλη δεν φάση. Δεν έχει ευθύνη του Μπάσα. Ναι. Είναι κεφαλιά. Εκεί είναι συγκυρία, ρε φίλε. Γιατί είδα ότι είπαν κάποιοι λάθος του Δελιζήση. Τι γίνεται, γίνεται σέντρα και ο Δελιζήση απομακρύνει. Πού να ξέρω την μπάλα θα πάει. Κάτσε, ρε φίλε. Προφανώς και δεν είναι να την διώξει. Θα χαλάσει και αυτή την καρέκλα. Προφανώς και θέλει να διώξει την μπάλα μπροστά, αλλά η μπάλα χτυπάει και πάει πίσω. Τι κάνω. Εντάξει, μια χαρά τα πήγανε. Δεν είναι. Εγώ θα τον έβαζα. Τώρα βέβαια δεν έχω δει το παλικάρι και είναι στόπερ. Ναι. Μπορεί να μπει και να ανταποκριθεί. Θα το δούμε στην πράξη. Κοίτα, και οι δύο πάντως έδειξαν πολύ ωρεξάτη να μπουν κατευθείαν. Κοίταξε, είναι θετικό αυτό. Ο Σουηδός λένε και 31 χρονών και τα λοιπά. Παιδιά, εγώ δεν φοβάμαι Σκανδιναβούς ποδοσφαιριστές. Είναι αθλητές. Δεν υπάρχει στην ιστορία του ποδοσφαίρου παίχτης, ίσως με εξαίρεση αυτόν που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, το Βέρμπλουμ. Λοιπόν, αυτός όμως ήρθε Σεπτέμβρη, Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, έχοντας να παίξει παιδιά. Είναι άλλο. Δεν είναι μέσα στη σεζόν. Έχει διαφορά. Τέλος πάντων, δεν βλέπω ότι υπάρχουν προβληματικοί παίκτες Σκανδιναβοί κτλ. Θα τους δούμε μέσα στο γήπεδο. Θα το δούμε στο γήπεδο. Και μην ξεχνάτε ότι η ταχύτητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ένα τεράστιο προσόν. Είναι πολύ μεγαλύτερο προσόν η ταχύτητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί πάρα πολύ απλά είναι πολύ πιο αργή η αμυντική. Είναι πολύ πιο αργές οι ομάδες γενικότερα. Το scouting report πάντως του Λάρσον, και το είπε και ο Ντουρμάζ σήμερα στις δηλώσεις που έκανε, είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ γρήγορο ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι το προσόν του, φίλε. Πάρα πολύ γρήγορο ποδοσφαιριστή. Και πολύ πιεστικό όταν η αντίπαλη ομάδα έχει την μπάλα. Και είναι ένα στοιχείο που μέτρησε πολύ στην τελική απόφαση των ανθρώπων του Άρη, ειδικά για τα παιχνίδια, για τις φορές βασικά, που θα αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης ο Λάρσον. Που τοποθετήθηκε γι' αυτό και είπε ότι μπορεί να αγωνίζουμε σε όλες τις θέσεις της επίθεσης. Μπορείς να τον πεις λίγο πασπαρτού, γιατί μπορεί να παίξει και extreme, είναι η κύρια θέση του, μπορεί να παίξει και four, μπορεί να παίξει και επιτελικός μέσος κατά ανάγκη ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, που βάσει και των αριθμών του και σκοράρει και δημιουργεί. Δεν σκοράρει κατά ρητάς βέβαια, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας, αλλά αν με μια πρόχειρη ματιά έτσι στα στατιστικά του βλέπεις ότι έχει βγάλει και ασίστ στην καριέρα του αρκετές ο συγκεκριμένος παίχτης. Θα δούμε. Επαναλαμβάνω, σήμερα δεν πήγαν στην προπόνηση. Από αύριο θα πιάσω δουλειά με την ομάδα. Και αν πάνε στη Λιβαδία, θα πάνε με δύο προπονήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αρκετές. Αλλά αν είναι έτοιμοι, αν είναι σε καλή κατάσταση και το διαπιστώσει και αυτό οι άνθρωποι της ομάδας, γιατί όχι, κάποιος από τους δύο, αν όχι και οι δύο, να συμπεριληφθούν και στη 18άδα του αγώνα της Κυριακής. Μια 18άδα που θα έχει έτσι νέα πρόσωπα, όπως φαίνεται, γιατί ο Παντελίδης έχει και την επιστροφή του Τόνσο, έχει και την επιστροφή του Σιώπη. Δεν είναι σίγουρο ακόμα ότι θα τους δούμε στην δεκάδα τους συγκεκριμένους. Στην αποστολή θα είναι, λογικά. Το Σιώπη, γιατί να μην τον δώσει στην δεκάδα, ρε φίλε, πάλι. Δύο εβδομάδες λείπει για μια τέτοια που μας λέγατε ότι θα λείψει πέντε μέρες. Σου είπα ότι δεν θα τον δεις. Α, ναι. Όχι, σου είπα ότι θα δούμε αν θα είναι. Καλά, δεν παίζει ο Βέλεφ. Δεν σου είπα ότι δεν θα είναι ο Σιώπη στην 11 και με απαντάς με αυτόν τον τρόπο. Το Τόνσο το βλέπω λογικό με την εμφάνιση του Μαρτίνες και τα λοιπά. Το βλέπω λογικό να μπει αλλαγή. Όχι. Τι όχι. Εγώ ανάμεσα στους δύο προβάδισμα στον Τόνσο είναι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ωραία. Και διατηρεί τον Βαλεριάνο και τον Κορχούτ. Ναι. Ο Εργοτέλης θα πάει να κάνει ρεκόρ τελικών. Με τον Άρη είχε 4 τελικές, 3 γκολ. Ναι. Με τον Όφη έχει 1 τελική, 1 γκολ. Ναι, ναι, ναι. Τι γίνεται, ρε φίλε. Είναι με του κάτσε φάση. Και γενικότερα, βέβαια, να ξέρεις ότι είναι μια ομάδα στη Β' Εθνική που κάνει ευκαιρίες, αλλά δύσκολα τις κάνει και γκολ. Και τι έκανε με εμάς. Με εμάς έβγαλε τα μάτια του Εργοτέλης. Εμείς τα βγάλαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο του έδωσε το δικαίωμα, έτσι όπως έπαιξες και ανέβασε την ομάδα ψηλά. Αλλά εντάξει, πάντως, okay. Βλέπω κάτι παίκτες, κάτι Γιακούμπου, κάτι τέτοια. Γιακούμπου έχει φύγει. Πού πήγε? Στη Γουάτι Ντέγκλα, μετά και γκόνια. Γιατί τον προξενεύαν σε εμάς κάποιοι. Αλήθεια. Λοιπόν, τον προξενέψανε. Τον προτείνανε. Αλλά... Και ο Άρης ρώτησε. Τι? Καλά. Αυτοί που πουλάνε λένε ότι ρώτησε. Αυτοί που αγοράζουν λένε ότι μας το είπανε. Άστα αυτά. Ρώτησε τώρα και εμένα πάω να πάρω τον Γιακούμπο και τον Μαμπούμπο. Όντως ήταν αυτός που μου είπες. Ναι.
Τι, όντως ήταν. Να. Πάλι μπροστά είμαι. Λοιπόν. Θα μας πεις φίλε τίποτα ή να κλείσουμε τι. Για τη σημερινή προπόνηση. Ναι. Να σου πω. Ναι. Δεν άνοιξε τα χαρτιά όπως περιμέναμε να το κάνει η αλήθεια. Συνήθως το κάνει τις Πέμπτες ο Παντελίδης. Ανακατεμένα πράγματα. Ανέβασαν κι άλλο ρυθμό. Και ο Σιώπης και ο Τόνσο. Λίγο πιο βαρύς είναι ο Διαμαντόπουλο. Αλλά δεν αποκλείω και η δική του παρουσία στην αποστολή του αγώνα της Κυριακής. Αύριο, αφού δεν το έκανε σήμερα, αύριο νομίζω ότι ο Παντελίδης θα δείξει. Φαντάζομαι περιμένει να δει και σε τι κατάσταση βρίσκεται το Λάρσον με τον Ρος. Πριν κατασταλάξει στις επιλογές του όσον αφορά την Εγκάδα. Η αίσθησή μου, εντάξει, δεν είναι προϊόν πληροφόρησης, να το πω έτσι. Η αίσθηση δικιά μου είναι ότι θα δούμε και τον Γκόρχουτ πάλι στα άκρα και τον Βαλεριάνο να μένει. Εξτρέμ. Ναι, ναι. Η δική μου αίσθηση, επαναλαμβάνω. Αυτή τη στιγμή, Πέμπτη που μιλάμε, αύριο Παρασκευή, αν δοκιμάσει κάτι άλλο, αλλάζω τα πράγματα. Αλλά η αίσθηση μου είναι ότι μπορούμε να το δούμε πάλι εκεί πέρα τον Γκόρχουτ. Όπως και τον Τιγκινί μπροστά και τον Βαλεριάνο πίσω και τον Τζανακάκη δεξιά, εκεί δεν έχει άλλη επιλογή και τον Δελιζήση. Και να δούμε τώρα αν θα μπουν στην εντεκάδο Τόνσο με το Σιώπη και αν ο Παντελίδης θα διατηρήσει τον Μπάσα ή θα πάει στην επιλογή του Ρος. Αυτούς περιμένει. Να τους δει δηλαδή. Να τους δει. Ναι, κανονικά ήταν η ομάδα σήμερα προπονηθεί το πρωί. Αλλάξαν την προπόνηση μεσημέρι για να προλάβει ο Ρος και τα λοιπά να είναι. Αλλά επειδή ήρθε σήμερα τελικά, δεν μπόρεσε να έρθει χθες γιατί είχε ένα θέμα με την πτήση του, δεν μπόρεσε να δώσει και το παρόν στην προπόνηση. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός. Ναι, πήγανε να προπονηθούν μόνοι τους το απόγευμα. Τώρα. Μπορούν, παγορεύεται. Ε. Όλο ερωτήσεις. Τι να κάνω, ρε φίλε, απλές ερωτήσεις κάνω. Τι να κάνω δηλαδή. Τέλος πάντων. Τώρα πήγανε να κάνουν λίγο μόνοι, οκ. Okay. Ναι. Πολύ πιθανό. Αλλά ο Παρωτέλης. Δεύτερη τελική out. Δεύτερη τελική out. Καλή τελική όμως, εντάξει. Δεν ήταν καλή. Τίμια ήταν. Ο έφορ. Ήταν καλή φάση. Αυτόν τον έπαιρνα, φίλε. Καλώς. Πότε λέγει το συμβόλαιό του. Το μεθεπόμενο καλοκαίρι, νομίζω. Εντάξει. Θα τον πάρει η ΑΕΚ. Λέω εγώ. 500.000 κάτια. Καλά. Θα τον πάρει ο Μελισανίδης, λοιπόν, αυτόν που λες. Και θα λέει αυτός, θα πει 500. Και θα τον πει ο Μελισάν, 300 θες. Ναι, 300. Επί, όχι, δεν τον δίνω. 300 γιατί υπάρχει. Ωραία. Και κάτι στο παρελθόν. Εντάξει. Ναι. Γύρνα λοιπόν στο τοπικό που θα σε στείλω. Εντάξει. Άμα μπορούσαμε, Νίκο μου, να πουλάμε πάντα όσο θέλουμε. Κάτσε, έχει ακόμα δρόμο βέβαια. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Βέβαια, παραδέχομαι τον Εργοτέλη. Είναι ο μοναδικός σύλλογος που μέσα στην ίδια σεζόν, 18-19 δηλαδή, έχει πουλήσει τον ίδιο ποδοσφαιριστή. Όχι σε δύο ομάδες. Στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Όχι σε δύο ομάδες, κάποιες δύο ομάδες. Στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Δηλαδή παραδέχομαι. Εκπληκτικό. Παραδέχομαι, ωραίος. Με τον πρώην του Άρη, βέβαια, του Τζιάρι τον Γιώργο. Το Αριανάκι αυτό. Αλήθεια. Εντάξει, ικανότατος. Από την Άουσα. Από την Άουσα. Δικό μας παιδί. Καρυπηδόπεδο δηλαδή. Καλά, να σου πω κάτι, δεν ξέρεις πώς μπορεί να Καλαϊτζόπεδο ήταν αυτός. Όχι. Καλαϊτζή δεν ήτανε. Στον Άρη και στον έφερε. Στον Άρη ναι, αλλά κυρίως είχε δουλέψει με Αρβανιτή. Δηλαδή είναι και έμπειρος. Έχει δουλέψει με Αρβανιτήδη. Πέναλτι όφι. Σκληροπυρηνικά. Το έδωσε. Πώς να μην το δώσει αυτό το. Σκληροπυρηνικά κίτρινο. Στο Μαζουλουξή. Όχι, δεν είναι ο Μαζουλουξής αυτός. Ποιος είναι αυτός. Το 4. Κάτω τα έχει το όνομα. Κάτω τα έχει το όνομα. Ο οικονόμου. Το πέναλτι είναι ουρακοτάγκος. Άμα τώρα ο όφι σκοράρει, το μάτς πάει παράταση με το 1-1. Το πέναλτι το δίνει βέβαια γιατί είναι τέτοιο. Γιατί έχει δώσει την κόκκινη, να ξέρεις. Δεν μας δείχνει το replay εδώ μεταξύ. Θα το δείξει, ρε φίλε, περίμενε. Τι κάτι είναι, γιατί τα παίρνει ο ΤΕ από τον όφη και δεν μας το δείχνει. Μπορεί το δείξει το replay. Περίμενε, κάτσε να εκτελέσει. Θα χάσει το πέναλτι άμα πάνε. Θα χάσει την εκτέλεση άμα πάνε. Τόση ώρα θα το είχε δείξει. Ποιο είναι αυτό που πάνε να το εκτελέσει τώρα αυτό. Κανένα Νάστο είναι, ποιο είναι. Ποιο Νάστο, ρε αγόρι μου. 1-30 είναι ο Νάστο που είναι αυτό. Εκείνο ο Άγγλο που πήγαν, ποιο είναι. Ο Ναυτή Μπακού, πώ τον λέγανε. Μεζί, το πιασε ο Κουνελοπνίχτη αυτό, να ξέρει.
Το πέναλτι που εκτελεί είναι, είναι τραγικό. Το σύνολο χαμηλά, αλλά έπεσε ο άλλο. Ναι. Είναι τραγικό. Τι πανηγυρίζει, ρε. 1-1 όφη, αν μείνει έτσι πάει παράταση. 1-1 όφη τον Ευρωπαϊκό. Ο Χουάν Νέιρα. Ο Χουάν Νέιρα, μάλιστα. Είναι τραγικό το πέναλτι. Δεν έχει παίξει με εμά. Είναι τραυματία. Δε πέναλτι, είναι χειρότερο από το τέτοιο. Δε πέναλτι. Και από το γιουνές. Πάνω από το πόδι του πήγε. Πώ πέφτει έτσι, βρεταγάρι. Δεν τα απλώ καλά. Που έπιασε του την κοινή πάνω στη γραμμή. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Σίγουρο. Ναι. 1000%. Ναι. Ντροπή. Λοιπόν, 1-1. Στο Ηράκλειο τη Κρήτη. Οι δύο ομάδε του Ηρακλείου. Που δεν έχει Νίκο Παπαδόπουλο πλέον ο Όφη. Το Άβελ. Και κλαίνε κάτι συνάδελφοι που έφυγε. Το Άβελ. Μαζί μα το Θεϊκό Ψητοπολείο. Στην Αγγελάκη 10. Στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Κοντά στα πανεπιστήμια. Για του φοιτητέ. Είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή για σαντουιτσάκι. Για σουβλάκι, για ποιοτικά κρεατικά πάρα πολύ προσεγμένα, αλλά επίσης έχει και κάτι ωραίες κασέρο κροκέτες, έχω ενημερωθεί. Ένα πολύ ωραίο μπουγιούρντι. Μου το πω σαν Κυσλόγλου αυτό, φίλε, ότι έχει πολύ ωραίο μπουγιούρντι. Το μπουγιούρντι. Πολλές προσφορές. Ναι. Μπορείτε να βλέπετε και τη σελίδα στο Facebook, Θεϊκών 2018, είναι η σελίδα στο Facebook. Mm-hmm. Από τις 12.30 το μεσημεράκι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα deliveryά, το τηλεφωνάκι 221-321, είναι και εύκολο έτσι, 221-321. Και αφού πάτε εκεί θα πάτε μετά στον Αβράμογλου, Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία Εμπορίου. Πρώτα στον Αβράμογλου θα πάμε. Λοιπόν, φυτοσλίμ λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνος, τσάι και ταμπλέτες για δυνάτισμα. Θα βρει στον Αβράμογλου μεταξύ πολλών άλλων προϊόντων που έχει. Επαναλαμβάνω, Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία Εμπορίου Αβράμογλου, σε συνεργασία με διατροφολόγο, ιριδολόγο και υγιεινολόγο. Ο φίλος, ο 779, το ότι ο Λεβαδιακός έδωσε εισιτήρια σε πάκι Ολυμπιακού που είχε τα μάτς χαμένα, ενώ δεν δίνει εισιτήριο σε άκρη, δείχνει πόσο θέλει το μάτς. Αυτό που λέγαμε και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής που έλειπες. Το μάτς είναι. Στα κοντάρια, πάτε υποψιασμένοι. Η τεράστια ευκαιρία του Λεβαδιακού. Η τελευταία τεράστια ευκαιρία του Λεβαδιακού να πάρει κάτι από ένα παιχνίδι που θεωρητικά δεν ήταν στα. Σε αυτά που υπολόγισε. Μπράβο. Στην αρχή της χρονιάς. Τώρα όμως είναι από τα βασικά που έχει σημειώσει. Δεν έχει καλή προϊστορία πάντως, λίγο. Σχετικό είναι και αυτό που λες. Σε σύνολο των αγώνων που έχεις δώσει, μιλάμε πάντα. Έχεις μόλις 2 νίκες. Πόσες? 2 νίκες. 7 έχει ο. Κάτσε σου πω. Η μία είναι 0-2. Αυτό που κάνεις όμως τώρα, Χρήστα. Ναι, ενίσταξα, τι να κάνω. Ναι, δεν είναι ραδιοφωνικό, Χρήστα. Δηλαδή. Πολλά δεν είναι ραδιοφωνικά. Αλήθεια είναι αυτό. Περίμενε. Προϊστορία Λεβαδιακού Άρης, κάτσε εδώ πέρα. 0-2. Με ναυτή. Από τη σεζόν, ναι, και κάπου από τη σεζόν και έβρεχε κιόλας. Από τη σεζόν 87-88 μέχρι και τη 13-14 υπάρχουν 12 παιχνίδια. Έχεις 2 νίκες. 7 είναι τα παιχνίδια που ο Λεβαδιακός έχει πάρει τη νίκη. Και 3 σοπαλίες. Και φυσικά τελευταίο μάτς γίνεται εκπληκτικό 4-3. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και τις δικές σας γραμμές. Ο Άρης θέλει το Χόλμπερκ της Νόρκεπινγκ, γράφουν οι Σουηδοί. Τον 25χρονο επιθετικό Καρλ Χόλμπερκ. Λοιπόν, σύμφωνα λέει με τη Sport Expressen, η Κιτρινόπετρα έχει καταθέσει πρόταση για την αποκτήσή του με τις διαπραγματεύσεις της εξέλιξης. Ο 25χρονος Σουηδός επιθετικός. Και επιθετικό θα πάρουμε. Την τελευταία σεζόν αγωνίστηκε σε 35 μάτς, πετυχαίνοντας 13 γκολ και μερώσει 7 ασίστ, ενώ το συμβόλαιο του με νούμερο. Άρης, Άρης, Ζήμα. Σε ένα χρόνο. Άρης Θεσσαλονίκη, Βιλκό Παλός, AFK, Νόρκεπινγκ, Ανφαλάρε, Κάλε Χόλμπερκ. Ελίτ Σπορτ Expressen, Απγίφτερ, Αρντενγκρεγκίσκα Κλούμπεν, Λάκτεντ Φόρστα Μπασπελάρεν, Οχ Φορχαντιγκάρ Παγκάρ. Παγκάρ από το Παγκάρ. Παγκάρ σημαίνει πληρώνω. Ναι. Το γυρίσουν όλοι τώρα με τα δέντια που μιλάς. Εγώ ξέρω. Εσύ ξέρεις. Νάτος. Και εθνική έχει παίξει. Και εθνική παίζει. Εξπρέσεν. Τι εθνικότητα είναι, είδαμε. Σουηδός, ρε φίλε. Σουηδός. Κολλάει. Κολλάει, φίλε. Εντάξει. Μα και του. Ο μάνατζερ του Λάρσον είναι ο μάνατζερ που έχει φέρει τον το Γιώχανσον στον Παναθηναϊκό. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Ότι ο Διαμαντόπουλος τον ξέρει, ρε φίλε, τι να σημαίνει. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό.
Εκεί. Το είπε άλλωστε ο Καρυπίδης, ότι έχει πάρα πολλές επαφές τέτοιες. Εμείς όμως λέμε δίνει χαρτάκι για τον Κωνσταντινίδη. Δεν μπορεί να φέρει πέντε Σουηδούς για να, κάνει, να πάρει λεφτά, τον Κωνσταντινίδη θα φέρει. Τόσο μικρό μυαλί είναι κάποιοι. Θα φέρει τον Κωνσταντινίδη με το μικρότερο συμβόλαιο. Δεν μας νοιάζει ρε φίλε, δεν μας ενδιαφέρει. Το γράφουν οι Σουηδοί, θα δούμε μετά. Αν ισχύει. Καθόλου ραδιοφωνικό σήμερα. Δεν είμαι καλά σήμερα, το ναι, ξέρεις γιατί. Καθόλου ραδιοφωνικό. Θα φύγω έτσι. Ωραία, φύγε έτσι κι αλλιώς, Χρυσανθέ μου. Ισχύει, λέω εγώ λοιπόν. Ανοίγω εγώ τις γραμμές. 2-31-0, 2-87 και 3 οκτάρια. Μέχρι τις 7 να τα πούμε όλα, να τα σχολιάσουμε όλα. Ισχύει, λες εσύ. Λέω εγώ ότι ισχύει. Λες εσύ και όχι μόνο εσύ. Ότι τον θέλουμε δηλαδή. Ναι, ωραία. Ωραία. Να το βάλουμε λοιπόν. Ωραία, να το βάλουμε. Όποιο η Βάρτη αν ακούει, να το βάλει. Για τον Χόλμπεργκ. Λοιπόν, πάρουμε και φόρτι. 2-31-0, επαναλαμβάνω, 2-87 και 3 οκτάρια. Ανοιχτές οι γραμμές. Ναι. Άμα θέλω να σου μιλάς, το Θοδωρή Καρυπίδη, δεν προλάβατε χθες. Ναι. Είναι και αυτό, έτσι. Και το Σουηδό αυτό μου αρέσει. Και το Σουηδό, ο Χόλμπεργκ. Τώρα κάτι το χρήσιμο, ωραίο γκολ του τελείωτο. Λοιπόν, εξαιρετικό το γκολ. Είδες, μόλις είπες σωστή λέξη, ναι. Χρησιμοποίησες τις σωστές λέξεις στην ίδια πρόταση. Ναι. Κατευθείαν. Ωραία. Λοιπόν. Τι έγινε. Ανοίγεις γραμμές, φίλε. 23-10-27-8-8-8. Έχουμε τον πρώτο συνάδελφο. Έχετε ένα 20 λεπτό που θα είμαι και εγώ εδώ. Ωραία. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Νίκο, κάτι, δεν πρόσεξες κάτι εχθές με τον Χρήσανθο και με έκανε εντύπωση που πήρε άλλος από τα σύνατα και του ζήτησε γουρουνάκι ο Χρήσανθος. Γιατί δεν, δεν είπα γουρουνάκι, γουρουνόπουλο είπα. Γουρουνόπουλο ζήτησε. Τι διαφορά έχει. Πιο μεγάλο είναι το γουρουνόπουλο. Το ένα είναι άγριο. Όχι, γίνεται αγριογούρνο. Εσύ τη μαμά θα φάει. Γίνεται αγριογούρνο. Αμέσως το συμφέρον σου, ρε. Αμέσως να ζητήσετε τον. Είναι φίλος μου ο Κώστας. Και έχεις πολλούς φίλους με το δίπεδο του. Και επίσης ο Κώστας είναι στα κυβικά μου, οπότε με πιάνει. Το γουρουνάκι τι να μας κάνει. Δηλαδή, άμα αρχίσει να σε δει στο λίπερο με τον γουρουνόπουλο, αγκαλιά θα είναι. Κανονικά, σαν τον Οβελίξ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για την ομάδα. Εμένα, ξέρετε τι μ' άρεσε τον Καρυπίδη. Όταν σήκωνε το χέρι του, ο αντίχερας δεν ήταν ίσιος. Και με πείραξε αυτό το πράγμα. Ναι. Όταν κουνείς το χέρι του, αν προσέξει το αντίχερας του, δεν ήταν στην ευθεία. Κάπως ήταν έτσι στραβός. Ναι. Και δεν μ' άρεσε αυτό. Και λίγο το μάτι του δεν έκανε λίγο, έβλεπε λίγο λοξά. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, αυτά δεν μ' άρεσαν εμένα. Ο κύριος πάντως Χόλμπεργκ, ναι. 25 χρονών Σουηδός σεντερφόρ, έπαιξε 35 παιχνίδια με την Νόρκεπινγκ την προηγούμενη σεζόν και πέτυχε 13 γκολ και έδωσε 7 assist. Ο Άρης έχει καταθέσει πρόταση για την απόκτησή του, γράφει μία από τις μεγαλύτερες, ένα από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης στην Σουηδία. Άρα για να το σημειώνουν και αυτοί, κάποια βάση θα έχει το όλο θέμα και επιβεβαιώνεται από την ΠΑΕ Άρης ότι είναι από τους παίκτες που... Και σε καλή ηλικία. Από τους παίκτες που ενδιαφέρουν τον Άρη. Ότι δηλαδή έχει καταθέσει πρόταση ο Άρης. Τώρα από το καταθέτω πρόταση μέχρι το να παίρνω έχει μια διαφορά. Το συμβόλαιό του λύγει 31/12/19. Πόσα ξέρεις. Αυτό για σένα Χρήσανθε. Ναι. Πόσα ξέρεις. Λοιπόν, να φύγει ο Διαμαντόπουλος και ο Κολτσίδας, εγώ αυτό θέλω. Και μόλις δείξει σεζόν να φύγει και ο Παντελίδης. Εγώ αυτά ζητάω. Εντάξει, λίγα είναι. Και στο γήπεδο είναι να βρίζουμε. Μην μείνει κανένα να μην βρίζει, εκεί στη 2 ειδικά. Όλοι και οι 5.000 που είναι, 4.500 να βρίζουν συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Yeah. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι, ναι, τίποτα. Ανοιχτές οι γραμμές λοιπόν. 2-31-0, 2-87 και 3-8. Γιατί φορμέ είστε σήμερα. Δεν σας βλέπω σε καλή κατάσταση γενικότερα. Αρχίζει να πέφτει. Δεν έχει μεταγραφές καλά, δεν έχουμε για ξεφωνητό τίποτα. Αφού ήρθαν οι παίχτες τώρα, τι να πούμε. Αυτό. Γιατί και ο κόσμος το βλέπει ως μετροπίεση, δεν κατάλαβα δηλαδή. Ναι, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Αφού ήρθαν οι μεταγραφές. Σου λέει ο άλλος, αν δεν φωνάξω, δεν θα έρθει. Τώρα που φώναξα, ήρθε. Αυτό ήταν. Ο παίχτης. Ήρθαν οι παίχτες, σχόλασε ο γάμος. Απλά πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Πράγματα. Αυτός είναι πάντως ένας καλός παίκτης. Λίγο θα έχουμε και περισσότερα και στο Λαμπαουτάρης. Ναι. Έτσι όπως τον βλέπω, μακάρι να καταφέρει ο Άρης να τον αποκτήσει. Αλλά βλέπω ότι πάει και για και για φορ. Γιατί δεν νομίζω θα πάρει και μπακ, να ξέρεις. Άλλον παίκτη θα πάρει. Σήμερα. Ο Καρυπίδης είπε ότι... Τι είπε, θα πάρουμε και μπακ. Ναι, καλά, είπε ξύπα. Καλά, ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι
Οι αποφάσεις του Άρη πάνω στο μεταγραφικό έχουν αλλάξει αρκετές φορές. Γιατί σου θυμίζω ότι τελικά ο Κωνσταντινίδης, εκεί που τον άφησε 8 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης, Νίκο Παπαδόπουλε, μετά πήγε στον 1,5 μήνα και τώρα μου λέτε 2 εβδομάδες. Αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση, Χρυσανθέμη, που ο Θόδωρος Καρπίδης είπε ότι. Δεν είχε ενημερωθεί. Δεν είχε ενημερωθεί. Όχι. Α, ωραία. Πάμε στον ακροατή. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δηλαδή τώρα εμείς πανηγυρίζουμε ενώ δεν έχουμε δεξί back, center back και παίρνουμε επιθετικό και λέμε τι ωραία, τι καλά. Δεν έχουμε center back. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά νομίζω. Έχουμε τι εννοείς δεν έχουμε κεντρικό αμυντικό. Ποιος είναι ο κεντρικός αμυντικός που έχουμε να παίξει τώρα αυτή την Κυριακή στο γήπεδο. Συγγνώμη, δηλαδή άμα τραυματιστεί ένας παίκτης στο Φλεβάρι θα πάει να πάρει. Ο κεντρικός αμυντικός που έχει να παίξει αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Ο Ρος ναι. Που ήρθε σήμερα. Ναι. Πότε να ερχόταν δηλαδή. Αυτή η δημοσιογραφία κάνετε μια ζωή στον αέρα να πούμε και αυτό κοιμάστε όρθιοι. Ναι. Εσύ. Θες να έρθεις να κάνεις εσύ. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Ωραία. Αλλά πανηγυρίζετε γιατί λέμε για ένα center forward. Πανηγυρίζουμε. Μας άκουσε να πανηγυρίζουμε φίλε. Πανηγυρίζουμε. Ναι ρε που χαχάκι έχουν βούλετε για ένα center forward. Ο οποίο τώρα το ακούσαμε και εμείς ναι συμφωνούμε. Ποιο δεξί μπακ έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης για να παίξει την Κυριακή. Τον Τζανακάκη. Το Τζανακάκι αυτός που το βγάλαμε πριν 2 μήνες ότι πρέπει να φύγει. Εσύ το βγάλες. Αυτό που έλεγε αυτός ο τεχνικός διευθυντής που λέτε ναι. Μετά το μάτι με το Λεβεδιακό ότι καλά παίζει αυτός και παίζει ο Κωνσταντινίδης. Εσύ τα λες αυτά, όχι εμείς. Εντάξει, οκ, okay, εγώ τα λέω αυτά. Οκ, okay, μπορείς να λες ότι εγώ λέω χαζομάρες τώρα. Δηλαδή παίζουμε με ένα δεξί μπακ ο οποίος ήταν για να φύγει, σωστά. Και κακό είναι αυτό. Δεν παίζει δηλαδή, δεν πληρώνεται. Λοιπόν, δεν έχει συμβόλαιο. Νομίζω ότι είναι κακό. Ποιος θα κρίνει ποιους παίκτες θέλουμε. Ποιος θα κρίνει. Ναι. Το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας. Προφίλ ποιο, το προφίλ αποφασίζει. Υπάρχει κάτι το προφίλ που αποφασίζει. Ποιος αποφασίζει ποιους παίκτες θα θέλει για την ομάδα. Εσύ προφανώς όχι. Εγώ προφανώς όχι. Ο προπονητής και ο αθλητικός διευθυντής. Άρα δηλαδή, αλλά εσύ επειδή δεν γουστάρεις τον αθλητικό διευθυντή, προσπαθείς να τον απαξιώσεις. Ο Άρης έχει κάνει τέσσερις μεταγραφές. Τέσσερις μεταγραφές. Μπορείς να πεις μια άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή που έχει κάνει τέσσερις μεταγραφές. Πολύ κακός κάναμε τόσες πολλές μεταγραφές το Δεκέμβριο. Ακακός. Πολύ κακός κάναμε τι να κάνουμε. Όταν γυρίζεις από τη Β' Εθνική και έχεις ένα υλικό Β' Εθνικής, κάνεις πολλές μεταγραφές το καλοκαίρι, από τις οποίες σου βγήκε το μεγαλύτερο ποσοστό. Και πρέπει τώρα, επειδή σου ήρθαν και δύο αναποδιές, γιατί λες ποιος θα παίξει μεθαύριο. Αν ο Βέλεθ δεν χτυπούσε, θα παίζει ο Βέλεθ. Αλλά τι να κάνουμε, αν τραυματίζονται δηλαδή δύο παίκτες, θα πάει να πάρεις άλλους δύο. Ποιος? Ο Βελιζήσης είναι ο παίκτης που έχει στην Β' Εθνική. Και απέδειξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι μπορεί να σταθεί και στην Α. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Αλλά το 80% των παίκτων. Το 80%. Τι? Την Πάρθα πίσω με τον Πανετολικό, εγώ την έκανα. Δεν την έκανε ο Δελητήσης που αξίζει να πέσει στην Αλφαεθνική. Okay. Και ο Ρομπέρτο Μπάτζιο έχασε πέναλτι στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν είναι καλός. Δεν το έβαλε ο Δελητήσης. Και ο Κάριος στον τελικό του Champions League έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Δεν θέλω να πάω τελικό Champions League να πούμε και να βάλω αυτό γκολ. Τέλος πάντων, απλώς εγώ πήρα μόνο και μόνο γιατί εκνευρίστηκα που άκουσα ότι χαρετηριόμαστε να πούμε γιατί παίρνουμε center forward ενώ δεν θέλουμε center forward. Πρώτον δεν είπαμε ότι παίρνουμε. Είπαμε ότι ο Άρης κατέθεσε πρόταση. Κατά δεύτερο λόγο, ο Άρης έχει 4 στόπερ με το Ρος. Το αν με ένα παιχνίδι θα λείψουν τα 2, δεν σημαίνει θα πάω να πάρω και πέμπτο. Με τον Χρήστο μου μιλάω τώρα. Ναι. Ρε τη Χρήστα δε, ναι. Δηλαδή τώρα το Σόουζα θα θέλαμε να το πουλήσουμε, απλώς βγήκε η φάση με τους Κυλιακούς και δεν το πουλήσαμε. Σε ποιον τα λέτε αυτά. Υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουν και ακούνε να πούμε και ακούνε και δύο γραμμές να πούμε παραπάνω. Που ξέρουν και ακούνε δύο γραμμές παραπάνω. Πες μου λίγο, από ποιον ήθελες, πού ήθελες να τον πουλήσεις το Σόουζα. Εγώ λέω ότι θέλαμε να τον πουλήσουμε, απλώς πού? Σαν όπως λέγατε ότι τον έχει κλείσει ο Ατρόμητος. Γιατί πέρσι αυτή την εποχή, το Γενάρη, αυτό που λέγατε αρκετοί ήταν ότι τον έχουμε πουλήσει τον Ατρόμητο. Τέλος πάντων. Όχι τέλος πάντων. Ξαναλέω. Πού θέλαμε να τον πουλήσουμε ακριβώς. Εσύ πιστεύεις ότι θέλαμε center forward. Δεν ξέρω αν θέλουμε center forward ή δεν θέλουμε. Ξέρω ότι η ομάδα έκανε πρόταση στην Norrköping. Εγώ ξέρω ότι έκανε πρόταση. Τώρα αν θέλει ή δεν θέλει είναι θέμα του Παντελίδη και του Διαμαντόπουλου. Εγώ όταν τους δω να παίζουν στο γήπεδο θα πω την άποψή μου. Φαίνεται παράξενο, μάλλον περίεργο ότι κάνουμε πρόταση για center forward. Καθόλου περίεργο δεν μου φαίνεται. Ειδικά όταν πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Γιατί να μου φαίνεται περίεργο.
μπάκι του, γιατί έχουμε δύο σέντερφορ αυτή τη στιγμή στην ομάδα, γι' αυτό και δεξιμπάκ δεν έχουμε κανένα. Ποια είναι τα δύο τα σέντερφορ, πώς δεν έχουμε κανένα δεξιμπάκ, έχεις δύο δεξιά μπάκ, τον Τζανακάη και τον Κωνσταντινίδη. Πώς δεν έχεις κανέναν. Και το Σόουζα τρίτο. Λοιπόν, και το Σόουζα τρίτο. Περίμενε, ένα-ένα. Ναι. Ο δεξί μπακ που λες έχουμε δύο. Ναι. Έχουμε τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι φιλέσπλαχος με τους τραυματισμούς. Τι είναι φιλέσπλαχνος. Το λέει ιστορία, δεν το λέω εγώ, μια ζωή τραυματίας είναι. Φιλέσπλαχνος δεν είναι αυτό που λες. Άλλο ήθελες να πεις. Φιλέσπλαχνος σημαίνει ότι, ότι είναι φιλάνθρωπος. Όχι, εντάξει, okay, δηλαδή δεν κατάλαβες. Εντάξει, okay. Ναι. Ναι, αλλά εσύ μας λες ότι κοιμόμαστε όρθιοι. Εγώ σε ειρωνεύομαι. Εσύ βγήκες, μου είπες ότι κοιμάμαι όρθιος. Μου είπες ότι, ότι τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε εμείς, τα ξέρεις εσύ. Κοιμάσαι όρθιος. Μπράβο. Και μου λες ότι ειρωνεύομαι εγώ. Εντάξει. Ε, τι εντάξει, μου λες ότι κοιμάμαι όρθιος. Ότι δεν τα ξέρω εγώ, τα ξέρεις εσύ. Και μετά μου λες ότι ειρωνεύομαι εγώ. Δηλαδή, συγγνώμη. Εσύ θες λοιπόν. Ποια να ξέρω, βρε αγόρι μου, τις φήμες και τα ψέματα ό, που ακούς δεξιά και αριστερά. Ότι δεν έχουμε δεξί μπακ, το Τζανακάκη δεν ήταν να το δώσουμε. Ο Κωνσταντινίδης δεν ναι, είναι. Ο Τζανακάκης ήταν στη λίστα να τον δώσεις και να φέρεις άλλον παίκτη. Επειδή όμως τραυματίστηκε ο Μπρούνο Γκάμα και ο Βέλεθ, άλλαξε τον προγραμματισμό σου. Και παίρνουμε center four, επειδή εκείνον αυτό άλλαξε προγραμματισμό και παίρνουμε center four. Θα πάρεις και δεξί μπακ. Άμα πάρεις και δεξί μπακ. Θα πάρουμε δεξί μπακ. Άμα πάρεις και δεξί μπακ. Ε, ωραία, μπράβο ρε παιδιά, συγχαρητήρια. Ναι. Κύριε Καρυπίδη, όσο σας σέβομαι, πάρτε 7 μεταγραφές τον Ιανουάριο, άλλες 15 το καλοκαίρι. Ε, να πάρει ή να μην πάρει τελικά. Μπράβο, ρε, εσύ, πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή αυτά δεν τα έχουμε. Θες να πάρει ή να μην πάρει τελικά, δεν κατάλαβα. Όχι, να μην πάρει. Να μην πάρει. Ωραία. Να πάρει συγκεκριμένες θέσεις που πονάει η ομάδα, αυτό θέλω. Ποιος κρίνει ποιες είναι οι συγκεκριμένες θέσεις. Ο προπονητής. Ο προπονητής ζήτησε center for. Εντάξει. Ε, τι εντάξει. Να μας πεις λίγο, επειδή το ρεπορτάζ είναι πολύ δυνατό, γιατί ο προπονητής είπε ότι δεν κάνουμε προπονήσεις στο χαριλό λόγω του χιονιού. Τι? Τυρί. Γιατί ο προπονητής είπε ότι δεν κάναμε προπονήσεις στο Χαριλάο λόγω του χιονιού, οι άλλες ομάδες δεν είχαν χιόνια. Εμείς γιατί δεν κάναμε προπονήσεις στο Χαριλάο. Μία προπόνηση δεν κάνανε. Μία. Ο προπονητής είπε ότι είχαμε προβλήματα και δεν κάναμε προπονήσεις. Στο Χαριλάο κάνεις μια φορά τη βδομάδα, φίλε μου. Φίλε μου, είτε έχει καλοκαίρι είτε όχι, μία φορά τη βδομάδα κάνεις προπόνηση στο Χαριλάο. Μία. Την Πέμπτη που χιόνισε. Στο Ρίσιο και δεν κάναμε προπονήσεις. Κανονικά έκανες προπόνηση. Μία προπόνηση έχασες. Άρα είναι ψέματα ο προπονητής που χάσαμε τις προπονήσεις. Ρε, είναι άλλο να κάνεις την προπόνηση κανονικά και άλλο να έχει χιόνια και πάγους και τέτοια. Α, ήθελα να πω ότι κάνουμε μισή προπόνηση. Ε, συγγνώμη, δηλαδή, την άλλη φορά θα πούμε το Θεό να μην χιονίσει την ώρα της προπόνησης ή να έχουμε εκεί ένα μηχάνημα εξειδικευμένο. Ο Πάοκ, πώς, εσύ που τα ξέρεις όλα, πόσες προπονήσεις έχασε ο Πάοκ στη Μεσήμβρια. Δεν με νοιάζει. Όχι, δεν σε νοιάζει, ρε φίλε. Και με τον καιρό θα τα βάλουμε. Στην ομάδα που τη λες εσύ και κάνεις και εκπομπές μαζί και χαριετίζεσαι με αυτούς που κάνεις εκπομπές, εμένα δεν θα με τελες. Με ποιον χαριετίζομαι. Λοιπόν, με ποιον χαριετίζομαι. Τέλος πάντων, επειδή αλλούσε και εσύ, δεν θέλω εγώ προσωπικά αυτό που έγινε με το center four. Εντάξει. Δεν θες. Πώς σε λένε, ρε φίλε, με σένα. Παναγιώτη. Παναγιώτη. Μάλιστα, ρε Παναγιώτη. Καταγράφηκε η άποψή σου, Παναγιώτη. Απλά θα σου πω το εξής, Παναγιώτη. Όπως εγώ δεν έρχομαι στη δουλειά σου να σου μιλήσω με αυτόν τον τρόπο, θα ήθελα η κριτική που κάνει στη δική μου τη δουλειά να έχει ένα μεγαλύτερο δεκτό, σεβασμό. Δεκτό. Να είσαι καλά. Yeah. Στον επόμενο φίλο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Εσείς θέλετε σέντερφορ. Εσείς έχετε να μας πείτε τίποτα. Εγώ δυστυχώς δεν είμαι τόσο φιλέσπλαχνος. Δεν είστε φιλέσπλαχνος. Η πλάκα είναι ότι λέει το φιλέσπλαχνος, του λέω τι είναι αυτό που είπες, μου λέει ειρωνεύεσαι. Και με έχει πει ότι κοιμάμαι, ότι δεν ξέρω. 15 φορές. Με είπε τι τυρί. Κανένας. Αλλά ειρωνεύομαι εγώ. Είναι κατά το παλιό αυτό. Όπως είπε και η Άντζελα, κανένας δεν είναι άσφαλτος. Φίλε Παναγιώτη, είσαι τραγικός. Όχι, μην το χαρακτηρίζεις, μην το χαρακτηρίζεις. Δεν χαρακτηρίζεις. Δεν αγαπάς τίποτα, δεν είσαι τίποτα. Εγώ έχω δύο διαρκές στον Άρη, του χρόνου θα πάρω και τρία για να μην έρθεις εσύ. Είσαι τραγικός, δεν αγαπάς την ομάδα, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, δεν ξέρεις. Εγώ δεν κατάλαβα τελικά. Δεν να κάνουμε μεταγραφές ή να μην κάνουμε. Δεν κατάλαβα. Γιατί λέει πάνω να πάρει επιθετικό. Δεν κατάλαβα. Φίλε, αυτά είναι που μας τρώνε. Δηλαδή, δεν πραγματικά πήρα για 20-30. Θα πουλούσαμε λέει το Σόζο, αλλά δεν το πουλήσαμε. 20-30. Και δεν το λέτε όταν 20-30 τέτοιοι που αργιανοί είναι, έτσι. Ναι, και αυτοί αργιανοί είναι και εμείς αργιανοί. 20-30 τέτοιοι είναι όμως. Εγώ θέλω αυτό που του είπα στο τέλος. Θέλω όταν ασκεί κριτική σε εμάς φυσικά να το κάνει με σεβασμό. Δεν μπορεί όμως να με ειρωνεύεται 15 φορές και να μου λέει για το φιλέας πλάχνος ότι ειρωνεύτηκα εγώ. Ένας που δεν έχει αυτοσεβασμό θα σεβαστεί εσένα. Τέλος πάντων. Ναι, αλλά τι κάνουν κλίμα.
Α σεβαστεί τον Άρη. Δεν θα σεβαστεί κανέναν. Εσύ τι θέση θες να φέρουμε παίχτη. Για πες. Λοιπόν, πιστεύω την Κυριακή δεν μπορούν να παίξουν από την αρχή οι Σιώπης και Τόνσο. Είναι λίγο ρίσκο. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Γιατί θα είναι δύσκολο μάτς με Κλωτσιά, με τέτοιο. Καλά, δεν είναι έτοιμος. Δεν πιστεύω ότι είναι. Όταν ακούσαν... Έχει χάσει κάποιες προπονήσεις. Ανεβάζει. Απλά ο Σιώπης έχει μια ιδιαιτερότητα, ξέρεις, που δεν την έχουν πολύ στο φετινό ρόστερ. Είναι αθλητής. Ναι, είναι. Είναι έχει, και... έχει αυτό το προσόν ο Σιώπης. Είναι, γι' αυτό και μπήκε από την αρχή, αλλά να που του βγήκε γι' αυτού. Πάλι πέναλτι όφι. Σφαγή. Σφαγή. Έπεσε τηλέφωνο. Δεύτερο πέναλτι. Εντάξει, γίνανε όλα όπως πρέπει. Λοιπόν, εγώ πήρα για χαβαλέ και με εξόργησε όλος πραγματικά. Χαλάρωση, ρίμησε. Ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Μετά μιλάω ο Καρυπίδης και λένε «Πάω βάλε με τον κόσμο του Άρη». Δεν γίνεται έτσι ρε. Δεν βγάζουμε άκρη ρε γάμο του. Δεν βγάζουμε άκρη. Που δεν τα βάλε κιόλας έτσι. Εδώ ένας φίλος του ΠΑΟΚ μου λέει «Πολύ ωραίος ήταν» λέει. Ο Αποστόλης, χαιρετίσματα. Μου λέει «Πολύ ωραίος» λέει ήταν, λέει γιατί. Δεν ξέρουμε αν είναι Αριανός. Αριανός είναι το παλικάρι, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, δεν μπορείς να λες μη με ειρωνεύεσαι όταν... Τι να πω άλλο, δεν έχω άλλα λόγια. Τέλος πάντων. Τι να πω, κλείνω το μικρόφωνο. Να είστε καλά. Εγώ έχω σεβασμό σε οποιοδήποτε παίρνει και λέει την άποψή του, αλλά θέλω να υπάρχει ο ανάλογος σεβασμός. Και επίσης, παιδιά, πραγματικά, ό,τι μπουρδα ακούγεται δεξιά και αριστερά, αν είστε δεν την πιστέψετε, εγώ δεν μπορώ να σας κάνω να μην την πιστέψετε. Αλλά μην μου κουνάς και το δάχτυλο να μου πεις γιατί δεν το λες. Γιατί είναι ψέματα, γι' αυτό το λέω. Είναι ψέματα ότι θα πουλούσε το Σόουζα το Γενάρη. Και είναι, ψέματα, το πιάσε το δεύτερο πέναλτι. Μπράβο του παιδί. Και είναι ψέματα, όπως ήταν και ψέματα ότι πέρσι, θυμάμαι, το Γενάρη, που λέγανε ότι μετά από ένα συγκεκριμένο μάτς, ότι βγήκε δημοσίευμα ότι πάει τον θέλει ο Ατρόμητος. Και λέγανε ότι τον κλείσατε τον Σόουζα και επειδή τον δώσατε τον Σόουζα, γι' αυτό τα λέτε αυτά και τα κάνετε. Και τελικά ανανέωσε τον Άρη. Που αυτά αλλάζουν, ξέρεις, σε μια μέρα μέσα αλλάζουν. Αλλά τώρα θα μαλώσω εγώ την ΠΑΕ Άρης, άμα θέλει να πάρει επιθετικό ή όχι, και θα της πω μη παίρνεις επιθετικό. Θα κάνουμε κριτική, αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς. Και είναι και καλός αυτός. Και είναι και καλός κιόλας και είναι και διεθνής. Καλός διεθνής που έχει βάσει γκολ, καλός παίκτης. Αλλά να μην το φέρουμε. Αλλά δεν το θέλουμε. Θέλουμε δεξιμπακ. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Καθένας, εντάξει. Όλοι έχουν από μία άποψη και. Χαίρετε. Γεια σας. Εσείς θέλετε καμιά θέση συγκεκριμένη να επιλέξετε. Εσείς, τι είναι αυτά που ακούμε. Δηλαδή, φτάσαμε να είμαστε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτά που μας έλεγε ο Καρυπίδης προχθές είχε δίκιο. Δηλαδή, μας λέει, παιδιά, σας πήρα το χέρι, με χίλια ζόρια σας έφερα εδώ πάνω. Σας έκανα τα... και πάλι γκρινιάζουμε. Όχι, γκρινιάζουμε. Τώρα εδώ είχαμε μια διαφορετική γκρινιά. Δηλαδή, εκεί στην... για στην ελεημοσύνη. Πρόσεξε, αυτό με το αντί χιόνι... να σεβαστούμε, ρε φίλε, δηλαδή περίμενε, σου πω εγώ. Ναι. Αντί να σεβαστούμε ότι είμαστε αυτοί, είδες από αυτό που ήσουν 4-5 χρόνια στο γήπεδο, τα καρεκλάκια ξαναγυαλίσανε γιατί δεν κάθεται κανένας. Πρόσεξε, σου πω κάτι. Είναι σημαντικό, ξέχασα να το πω εκείνη την ώρα. Ο φίλος πήρε και είπε, επειδή το έχω διαβάσει δεξιά και αριστερά, ότι ο Άρης δεν καθάρισε το γήπεδό του και χάσαμε την προπόνηση και ήθελε να υπονοήσει ότι δεν είχαμε λεφτά να πληρώσουμε το προσωπικό. Γιατί το διάβασα δεξιά και αριστερά. Δεν πήγαμε στη δουλειά μια εβδομάδα, αποκλειστήκαμε στο ρόλο. Πρόσεξε, τι μας λέει τώρα. Δεν αξιολογούμε ότι πλήρωσε 500 χιλιάρικα και έφτιαξε το γήπεδο και το ρίσιο. Αλλά τη μία μέρα που δεν λειτουργήσε το γήπεδο, το λέμε. Αυτό ρε παιδιά. Ναι. Είναι αχαριστία πραγματικά. Φίλε, μα την Παναγία, δηλαδή δεν βλέπουν ότι γίνονται. Εγώ εν τω μεταξύ, επειδή είμαι στο Βαθύλακο, δίπλα είναι η Μεσημβρία. Και ο ΠΑΟΚ δύο μέρες δεν έκανε. Κάνανε σε πλαστικό. Πήγανε. Ο Άρης πήγε στο Τζιόλα. Δηλαδή τη μέρα που δεν έκανε εκεί, πήγε στο Τζιόλα. Πλήρωσε. Πρόσεξε. Πήγε στο Τζιόλα και πλήρωσε λεφτά για την προπόνηση. Το είπε ο ίδιος ο Τζιόλα. Ήρθανε, με πληρώσανε κτλ. Πλήρωσε χρήματα για να κάνει το. Στο πλαστικό. Φτάνει ρε φίλε, δεν κάνει να γκρινιάζουμε άλλο, δεν το καταλαβαίνετε. Φτάνει, ήταν καλό το γιουχάρισμα. Ήταν καλό το γιουχάρισμα που έγινε στο... με τη Λαμία, ήταν καλό το γιουχάρισμα. Ήμουν και εγώ στη Δύο, άκουγα πολλά γύρω γύρω και διάφορα. Ήταν όλοι προπονητές, όλοι διαιτητές, όλοι. Εκείνοι δύο, δεν ξαναπαίρνω στη Δύο, τέλος. Δεν θέλω να ξαναπάω στη Δύο. Είναι όλοι διαιτητές και προπονητές. για τον Ερέρα, να πω για μένα που φταίει ο Καρυπίδης. Όταν είδαμε τον Ερέρα ότι δεν πήγαινε καλά, το είπε μόνος στην Ολλανδία, είδε κάποια πράγματα και δεν τον άρεσε. Είναι πολύ νωρίς όμως, φίλε. Ήτανε νωρίς, ωραία.
το διόρθωσε, με έφερε τον Παντελίδη εκτάκτου ανάγκης. Ναι. Έκανε κίνηση από την αρχή ο Καρυπίδης, ρε φίλε, που πήγε και έφερε απ' έξω προπονητή για να κάνει... το είπε, έκανε λάθος. Το είπε. Ναι, ρε φίλε, έκανε λάθος στην επιλογή του. Μπορούσε να φέρει κάτι καλύτερο. Δεν του βγήκε ο Ερέρα. Αν του βγαίνει ο Ερέρα, θα μιλούσαμε αλλιώς. Εντάξει. Δεν του βγήκε. Σχετικό δηλαδή, είναι βλέπετε... το. Πρόσφερε κιόλας ο Ερέρα, παιδιά. Δεν έκανε μόνο λάθη. Πρόσφερε και παιδιά. Να σου πω κάτι. Το ότι είναι εδώ ο Βέλεφ και ο Κουέστα οφείλεται και στον Ερέρα. Να μην τα μηδενίσουμε όλα. Γιατί ο Ερέρα ήταν που επέμενε. Γιατί επέμενε, γιατί του ήξερε. Τον Γκαρσία είχε πει ότι δεν τον θέλει. Δεν τον θέλει. Τον Γκαρσία δεν τον ήθελε. Ο Διαμαντόπουλος τον έφερε. Τι? Γι' αυτό δεν πήρε τηλέφωνο να πάει στη Λας Πάλμας. Άλλο αυτό. Άλλο, μετά του άρεσε. Μετά του άρεσε. Μετά του άρεσε. Αλλά ήταν αρνητική. Λίγο ηρεμία, ρε φίλε. Δηλαδή αφήστε να γίνει κάτι. Ας βγούμε Ευρώπη και τελείως. Να είσαι καλά. Αυτή η γκρίνια, αυτή η μύρλα. Όλη μέρα θα ραδιόφωνα μύρλα ακούμε. Έχουμε γίνει σαν τις που δεν βρίσκονται. Γι' αυτό είμαι ήρεμος. Εγώ έχει σπάσει σχολή μου. Εσύ θες φορ. Εγώ, φίλε, προτιμώ σε κάποια μάτια να παίζει ο Διαμαντόπουλος και ας μην πάρουμε και φορ. Ναι. Γιατί ο Γιουνές λίγο να ξυπνήσει, άμα ξυπνήσει, επειδή έχω μπει και έχω δει βιντεάκια του Γιουνές. Εγώ αυτόν πάντως, τον Σουηδό τον θέλω. Ναι, ο συγκεκριμένος είναι καλή περίπτωση όντως. Δεν ξέρω όχι, αν... Όχι, 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 αν... Κοίταξε, να σου πω κάτι, και τώρα το δημοσίευμα είναι σημερινό στην Σουηδία. Άμα ναι, το φέρουν και έτσι όπως τα λέτε, γιατί ούτε καν... Αυτόν τον θέλω, αλλά... Έχει ένα πολύ καλό πακέτο και είναι και προδοσφαιριστής που τους χαρακτηρίζει project, γιατί μπορεί να σου βγει καλός μετά να τον πουλήσεις κιόλας. Καλά, δε, κάτσε να δεις αν θα τον πάρεις, πώς θα τον πάρεις. Και θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο φίλε στο Βέλεφ και στον Τικινή φίλε, γιατί είναι παλικάρια και το έχουν αποδείξει. Να είσαι καλά. Στιγμάνε τη φανέλα που φοράνε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έγινε φίλε, καλή συνέχεια. Γεια σας. Τι. Χαίρετε. Α, τι ώρα είναι πρώτα. Τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι, Χρήστο. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Σας καταγγέλνω, ναι, που λέτε ψέματα, είναι και 32, έτσι, είναι έτσι, και 30. Έτσι. Λοιπόν, κοιμόμαστε όρθιοι. Και επειδή τον πήρατε τον Αριανό, τον Παναγιώτη Παραμάσχαλα και το... Μην τον κράζετε, εγώ θα σας πω απλώς ότι βγάλει την τρέλα του. Όλοι μας τον παδί, βγάλει την τρέλα του. Απλώς να τη βγάλει την τρέλα του, χιόνια, αλλά... Αυτό που είπε για τα χιόνια, του είπε ήθελα να το πει αλλιώς, απλώς βγήκε διαφορετικά. Είπε ο Παντελίδης στη συνέντευξη τύπου ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε προπόνηση λόγω του χιονιού. Σωστά. Το είπε, ναι. Σωστά. Ο αντίλογος του Παναγιώτη είναι πώς κάνανε άλλες οι ομάδες και δεν εμφανίζουν αυτός δικαιολογία. Εγώ όμως λέω ότι... Αυτό ήταν το νόημα. Πρόσεξε λίγο. Το είπε διαφορετικά βέβαια. Εγώ λέω ότι προπόνηση κάναμε. Στουτζιόλα και με λεφτά κιόλας. Απλά το νόημα ήταν ότι πώς κάνουν οι άλλοι. Μα ούτε οι άλλοι κάνανε. Ο ένας έπαιζε, θα σου πω. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε τη μέρα του. Θα σου πω. Τη μέρα του χιονιά ο ΠΑΟΚ έπαιζε στην Πάτρα. Τι προπόνηση να κάνει, στην Πάτρα ήτανε. Όταν χιόνισε. Όταν γύρισε δεν έκανε προπόνηση λόγω του χιονιά. Καθάρισε το γήπεδο μετά από μια μέρα και έκανε όπως έκανε και ο Άρης. Ο Ηρακλής δεν έκανε τίποτα. Στην Αθήνα δεν είχε χιονίσει. Ας τον ΠΑΟΚ, έπαιζε με τη Λαμία. Μα είπε πώς παίξαν οι άλλοι. Μα στη Λαμία δεν έχει. Με τη Λαμία παίζαμε εμείς, ρε. Ένα λεπτό. Η Λαμία ήταν στο κέντρο του χιονιά. Στη Λαμία πήγε παραπάνω. Όχι. Ναι. Όχι. Και βιάκια σε παραπάνω. Μετά το μάτς. Μετά το μάτς το δικό μας. Αφού έπαιξε Λαμία Παναθηναϊκός την Πέμπτη, το βλέπαμε το γήπεδο του, φίλε. Τη μέρα που εμείς εδώ αποκλειστήκαμε στο Βαθύλακο, έπαιζε Λαμία Παναθηναϊκός. Το βλέπαμε το μάτς. Βγάζει την τρέλα του, μην τα κεραυνώνουμε, όχι να μην πάει στο γήπεδο. Δεν υπάρχουν. Άκουσες πώς μίλησα εγώ. Ένα λεπτό. Εγώ το μόνο που θέλω είναι. Θα τα ξεχάσω, ρε. Ένα λεπτό. Θα τα πεις, περίμενε, επειδή μιλάς για τον Παναγιώτη. Άκουσε τι είπα εγώ. Με απόλυτο σεβασμό. Απλά θέλω και ο ίδιος να σέβεται και εμάς. Δεν γίνεται να ειρωνεύεται 4-5 φορές και μόλις είπε το φιλές πλαχνός, να του λέω ότι είναι αυτό που είπες και να μου λέει μη με ειρωνεύεσαι. Κάτσε. Τι τυρί, τι τυρί, κοιμάστε όρθιοι. Ναι. Δεν λέτε ότι ο Σόουζα θα διώχναμε τον Σόουζα. Κάτσε. Πού το ξέρεις θα φύγει ο Σόουζα δηλαδή. Ποιος το είπε. Εντάξει, κάποιοι είχαν πει πέρσι ότι θα φύγει και το ένα και έφυγε. Όχι, όχι. Λοιπόν, πάνω σε αυτό. Ναι. Εγώ για τον Καρυπίδη. Ναι. Για μένα 80% από αυτά που είπε είμαι σύμφωνος, ένα 20% έκανε λάθη επικοινωνιακά. Παρόλο που μ' άρεσε ο απλός τρόπος που μιλάει. Σε ποια λες το 20% για πες το λίγο. Λοιπόν, ο Σαββίδης, για να πάρουμε ένα παράδειγμα ζωντανό, κοντινό, που έχει βάλει δεκαπλάσια λεφτά από τον Καρυπίδη. Γιατί τα έχει, γιατί δεν τα έχει. Και παραπάνω. Πριν από τρία χρόνια, το ξεφωνητό που άκουγε στην Τούμπα μετά τα play-off
δεν λέγεται. Mm-hmm. Όταν Καρυπίδη, εμείς έχουμε στηρίξει, εγώ ακόμα και τώρα σε στηρίζω και δεν έπρεπε ποτέ να το στηρίζω, εγώ προσωπικά. Αλλά όταν είσαι σε μια ομάδα, όταν έχεις βάλει λεφτά σε μια ομάδα όπως είναι ο Άρης, που είναι μέσα πέντε μεγάλες ομάδες της Ελλάδος, mm-hmm. και το ξεφωνητό θα ακούσεις, φυσικά. Και άντερα πρέπει να έχεις, και πνευμόνια πρέπει να έχεις. Και να κατεβάζεις και το κεφάλι. Και αυτά τα πράγματα φάνηκε ότι δεν ήταν προετοιμασμένος. Όταν μου λέει, όταν μας λέει ότι μετά το μάτς με τη Λαμία ήθελα να φύγω, στην πρώτη στραβή δηλαδή, στο πρώτο μεγάλο γιουχάρισμα, έτσι. Γιατί μέχρι τώρα ο κόσμος του Άρη, τόσο μεγάλο γιουχάρισμα πλην το μάτς με τη Λαμία στην πρώτη τελευταία αγωνιστική πριν από δύο χρόνια, επειδή ήμουν στο γήπεδο, δεν είχε ξαναφάει. Το θυμάστε το μάτς. Ναι, το απλά υπάρχει, είναι και οι συγκυρίες. Αυτός δεν κατάλαβε γιατί με γιουχάρετε τώρα. Αυτό είπε. Ναι, ενώ είμαι πέμπτος. Το γιουχάρισμα έγινε καταρχήν όχι από όλο το γήπεδο, από μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου. Και νομίζω δεν αναφέρθηκε τόσο στο γιουχάρισμα όσο στα μπινελίκια στους παίκτες. Που θα σου πω εγώ τον αντίλογο. Δεν έγινε γιατί η ομάδα είναι με 23 βαθμούς που είναι τώρα. Έγινε για την εικόνα της ομάδος. Εντάξει. Για αυτό που εμφανίζει τον τελευταίο μήνα. Που όντως κάποιοι ξεφύγανε. Αλλά για μένα το να μιλάει τόσο πολύ για το συγκεκριμένο γεγονός πάει να υπερκαλύψει όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Για μένα αυτό ήταν το λάθος. Ναι. Στα υπόλοιπα που είπε 80% είναι με απολύτως σύμφωνο και είμαι σύμφωνος και μάλιστα πρέπει να είμαστε και τουμπεκιασμένοι γιατί έβαλε λεφτά. Και αυτός που πληρώνει και πληρώνει τα λάθη του και πλήρωσε μάλλον και αμαρτίες παλιές και καθαρίσεις και καλαϊτζίδιδες και γαλανούς, γιατί όλα σε αυτόν πέσανε. Σε αυτά δεν μπορώ να τον αδικήσω. Εγώ προσωπικά. Αλλά την κριτική θα την κάνω. Όχι απλά θα δεν κάνεις, θα το βρίσω. Πρέπει να τη δεχτεί. Εννοείται κιόλας. Ότι θα το βρίσω. Αλλά την κριτική θα την κάνω. Κοίταξε, γιατί είναι στον Άρη, φίλε. Αυτό είναι το μέτρο που μερικές φορές χάνουμε όλοι μας. Την κριτική την περνάμε στην απαξίωση. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να καταφέρουμε. Δηλαδή να σταματήσουμε στην κριτική. Και όχι, και ναι, όχι να περάσουμε στο επόμενο. Εκεί έπρεπε να σταματήσει για μένα κι αυτός. Μπορεί όντως να πικράθηκε. Καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι άκουσε και πώς τα άκουσε, γιατί δεν ήταν εκεί, ήταν στην Κίνα. Mm. Αλλά έπρεπε κάποια στιγμή να σταματήσει. Καλό είναι ότι μιλάει στη γλώσσα του κόσμου, γιατί είμαι και νέος. Ναι, από την άλλη να σου πω κάτι. Υπήρξε ένα τόξο και από άλλο κόσμο που είπε ότι καλύτερα κάποιος να το πει, παρά να είμαστε όλοι να λέμε μόνο για τον κόσμο θετικά πράγματα. Εντάξει. Άλλος λέει δεν πρέπει τον κόσμο να το βγαίνει στο στόμα σου. Όλες οι απόψεις είναι δεκτές. Ξέρεις τι με χαροποίησε εμένα. Ακόμα και σε αυτά που διαφωνώ μαζί του. Το 20%. Ότι μέσα από αυτά πλάθεται. Γιατί ο Καρυπίδης σαν Καρυπίδης ενώ σαν τρίτο παράγοντας... πέναλτι στον Όφη. Ας δώσω ακόμη ένα δώρο. Στα τρία ένα δώρο είναι. Λοιπόν, ο Καρυπίδης σαν παράγοντας... Γιατί εντάξει, δεν είναι μικρός αλλά δεν είναι και μεγάλος. Σαν παράγοντας όμως, ακόμα πλάθεται. Και μακάρι να πλαστεί μέσα από αυτές τις συνθήκες και μέσα από αυτή την ομάδα, γιατί ο Άρης είναι μεγάλο καράβι. Αυτός το καταλαβαίνει, πιστεύω εγώ, μέρα με τη μέρα. Γιατί αλλιώς είναι να είμαστε εμείς όπως είμαστε στην Κερκίδα. Κάποια στιγμή είπε Χρύσανδε, λέει βλέπω ποδόσφαιρο 25 χρόνια. Και εγώ τρώω Χρύσανδε 38 χρόνια, 39 πάνω από την πόλα γυρίσω. Μάστερ Σεφ! Σωστό, έχεις δίκιο. Αλλά όπως είπες, μιλάει πολύ απλά ο Καρυπίδης. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα θέματα. Πράγματα. Εγώ τον πάω, πιάνω τώρα μερικές κουβέντες. Κατάλαβα τι λες. Σε αυτές που, ρε παιδί μου, σε αυτές που διαφωνούσα, έτσι, γιατί τα άλλα σου λέω συμφωνώ. Σου είπα 80% συμφωνώ. Κλείσε να τα πει και ο επόμενος. Κλείσε. Ναι, κατάλαβα ότι είναι καλοπρόθεση και μακάρι. Προσωπική μου γνώμη, επειδή βλέπω ότι θέλετε το σιόπι να παίξει εξάρι, καλύτερα μην παίξει γιατί όποτε λείπει ο σιόπι δεν τρώμε γκολ. Γεια σας. Γεια σας. Εκπληκτικό το πέναλτι που έχει κερδίσει ο Όφη. Ναι. Εκπληκτικό. Με πιρουέτα χέρι. Ναι. Λοιπόν, τρίτο πέναλτι για τον Όφη στο παιχνίδι. Για άντε να δούμε. Κατσιμήτρος το βγάλε αυτό. Κατσιμήτρος είναι. Αριστερά θα το στείλει. Στην αριστερή του γονίθα. Ποια είναι η αριστερή, από εκεί. Από εκεί είναι στην αριστερή. Ή από εδώ. Στην αριστερή του τερματοφύλακα θα το στείλει. Μάλιστα. Το έβγα. Δοκάρι. Δοκάρι βασικά. Τη βρήκε. Κόρνερ. Τι κόρνερ, φίλε. Δοκάρι είναι. Πρέπει να τη βρήκε λίγο. Δεύτερο χαμένο πέναλτι για τον Όφη. Δεν γίνονται αυτά. Σκέφτηκε κάνει τα πάντα για να περάσει ο Όφη. Αλλά τι έδωσε, ρε φίλε. Πανάληψη, όχι, δεν νομίζω. Out, out. Έδωσε κόρνερ και μετά το άλλαξε. Ναι, ναι. Αυτή με τις μαύρες κουκούλες πάνω από τον πάγκο του Όφη, του Εργοτέλη, τι είναι. Ποιος το έχασε τώρα. Δοκάρι.
Ο Ποτουρίδης. Ο Ποτουρίδης πέναλτι, ρε φίλε, για το Θεό. Να πεις εδώ κάπου τα βάρος ο Αβραάμ και μια χαρά τα βάρος. Σκέφτεσαι να ήταν ο Γιουνές. Πάμε στον επόμενο. Και αυτή τώρα με, τρία, με δύο χαμένα πέρα αρθούν στην Τούμπα την Κυριακή. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Αντε, γεια σας. Αντε, γεια σας. Λοιπόν. Οπα. Το 23-10-287-888 είναι στη διάθεση σας βέβαια. Απ' την άλλη, ο Εργοτέλης είναι με παίκτη παραπάνω και τον έχει κάνει γιογιό ο Όφη. Πάλι ο Όφη μπροστά. Θα πάει κι άλλο πέρα, τέταρτο. Παραλίγο. Πάμε στον επόμενο. Θέλει να προκληθεί πολύ ο Εργοτέλης, θα ξέρεις. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Εσείς θέλετε κάποιο παίκτη, δεν θέλετε. Γι' αυτό σας πήρα τηλέφωνο, γιατί σας καθιστώ υπεύθυνος. Μάλιστα. Γιατί δεν μας ενημερώσατε τι ώρα θα ερχόταν αυτοί οι παίκτες, να πάρουμε τα καδρόνια, επειδή είμαστε εδώ κοντά στο αεροδρόμιο, να πάμε εκεί να τους κυνηγήσουμε, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Όταν θα έρθουν οι επόμενοι, το δεξί μπακ, το center forward, το half, άλλοι 3-4 που έχει πάρει, θα τους κάνουμε δρόμο να φύγουν. Ναι. Δεν θέλετε παίκτες. Δεν θέλουμε κανέναν. Ρε παιδιά, έλεος ρε παιδιά. Πάντως να σου πω κάτι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε φάει τα ξεφωνητά μας οι δημοσιογράφοι. Να τρώμε ξεφωνητό, γιατί όχι, λέμε να πάρουμε παίκτες εκεί που σας αξίζει. Και ο φίλος που μιλούσε προηγουμένως μιλούσε με ένταση, αλλά ήταν συγκροτημένος. Ναι. Αυτός ο τελευταίος που μιλούσε. Εδώ βγήκε ένας θες στη Μαρμίτα και έλεγε ότι με αυτά που έλεγε ο Παπαδόπουλος λέει προχθές το βράδυ για τον Καρυπίδη, εγώ λέω μου Καρυπίδης αντρεπόμενο. Του λέω τι είπα, ρε φίλε. Τώρα τι είναι πράγματα αυτά. Καλά είπε. Εκείνος ο προχθεσινός, ο προηγούμενος, εδώ πιο μπροστά που μιλούσε. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Τουλάχιστον πείτε κάτι, βάλτε το σε μια σειρά. Να έχει μια συγκροτημένη σκέψη, να πάει κάπου. Άλλος έλεγε χθες ότι επειδή είμαστε τόσα χρόνια στην απαξίωση Β και Γ εθνική, πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα. Να, ωραία. Τι είναι πάμε. Αυτά τώρα, δηλαδή έλεος. Εντάξει. Για την μπάλα μιλάνε όλοι, τι να κάνουμε, έτσι. Τώρα για την Κυριακή, ναι. Αυτοί έχουν ένα center for, αν θυμάσαι τον πρώτο γύρο, πώς αυτόν τον ξένο που έχουν. Τον Πολωνό. Αυτός που πήρε το μούφα πέναλτι στον πρώτο γύρο. Δεν είναι Πολωνό. Το Μαρκόφσκι. Για το Μαρκόφσκι. Το Μαρκόφσκι, Μαρκόφσκι. Ο οποίος δεν έπαιζε ποτέ με τον Ιταλό και τώρα θα τον βάλει. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε, είναι πολύ δυνατός παίκτης. Ναι. Στον πρώτο γύρο υπήρχε ένας Βέλεθ που μιλάμε, έχει σε αίμα στις μονομαχίες. Τον έχασε μια-δυο φορές μόνο τον έχασε. Μπράβο. Ναι. Θέλουμε εκεί πέρα παίκτη. Είναι ή ο Μπάσα θα παίξει ή ο Ρος, ένας από τους δύο. Δεν νομίζω ότι ο Μπάσα μπορεί να τα βάλει με αυτόν. Εντάξει, θα βάλε και είναι με αυτόν της Λάρισας που είναι... Και ο της Λάρισας τόσο είναι ο... Εγώ θα βάζω το Ρος. Εντάξει, της Λάρισας δεν τον ξέρω. Βάλε το Ρος. Εγώ θα βάζω το αφού Ρος. Είναι ναι, ναι. Αφού είναι έτοιμος, βάλε τον παίκτη. Ναι, θέλω λίγο να το προσέξουμε αυτό. Είναι καλό center for, δυνατός παίκτης. Να πω κάτι. Δηλαδή, ρε παιδιά, άμα ήταν Φλεβάρης τώρα. Και τραυματίζονταν. Τραυματίστηκαν τα δυο στόπερ. Τι θα κάναμε δηλαδή. Όχι, να σου πω τι θα κάναμε. Θα φωνάζαμε τον Γκαρυπίδη γιατί τραυματίστηκαν τον Φλεβάρη και δεν τραυματίστηκαν τον Γενάρη. Α, εντάξει τότε. Ναι, ρε φίλε, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Ποδόσφαιρο είναι, παιδιά. Θα υπάρξουν και απουσίες. Τι να πούμε. Εδώ μιλάμε, η ομάδα αλλάζει σχεδόν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της. Να βάζαμε το Μαυράη. Δηλαδή, αν δεν έφευγε, να βάζαμε το Μαυράη, πιο πολύ θα τρέμαμε. Τι να πω, ρε, τι να πω. Δηλαδή περισσότερο φταίμε εμείς τελικά, δηλαδή λίγο ήρεμα. Αν δεν έπαιρνε παίκτες, ναι. Δεν έχει φράγκο, είναι τέτοιος, μπατήρης, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο. Τα βιογραφικά, τα βιογραφικά τους είναι καλά. Τώρα και του Σουηδού αυτό που λέμε είναι καλό, εγώ θα έλεγα μακάρι. Ελπίδα αγοράζεις σε μεταγραφές, έτσι δεν είναι, χρήσανθε. Εντάξει. Ελπίδα αγοράζεις. Τον Γκορχούτ τον είδαμε κιόλας, τον Ντόνσο τον ξέρουμε. Τον θυμάστε παλιά, εσείς είσαστε και πιο μικροί. Είχαμε πάρει ένα παίκτη από τον Πιερικό, κάποιον αναγνώστου, τον θυμάστε? Όχι. Τον αναγνώστου, τον Μιχαλή. Δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε. Έγινε σκοτωμός για να τον πάρει ο Άρης. Ναι. Και τελικά μαζί με τον αναγνώστο ναι. Μας δώσαν δώρο και τον Μπάμπη του Μουστακίδη. Μπάμπαρος, βέβαια. Με, λοιπόν, με το δύο στην πλάτη. Ρωτήστε τον Μπάμπη του Μουστακίδη, του Σαριανού της εποχής, τι έγινε ο αναγνώστου. Ο αναγνώστου, ένας ξανθούλης. Με αραιά μαλλιά, το θυμάμαι. Ο Μιχάλης αναγνώστη. Ναι. Όχι, ο Μιχάλης αναγνώστη ήταν ο άλλος ο τέτοιος. Ήταν στη Λίγκα. Δεν ακούμπησε. Ο αναγνώστου. Ο Ξανθούλης, το κατάλαβα κιόλας, ναι. Θυμάστε τι φασαρία έγινε, μπορείτε να ρωτήσετε. Έπαιξε ο Μουστακίδης στην μπάλα της ζωής του που τον πήραμε εδώ. Μπάμπης αφού είχε τρέλα. Λοιπόν, ελπίδα αγοράζουμε, καλά να είναι τα παιδιά, υγεία, να μπορούν να παίξουν, να βοηθήσουν την ομάδα. Και εμείς να απολαύσουμε κάτι καλύτερο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
Εγώ είμαι. Ναι. Εσείς είστε, το όνομά σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Θεώ. Πάντα καλά. Λοιπόν, εσείς ποιος είστε? Το μικρό σας. Έλα Κωνσταντίνο. Είμαι από τον Εύβολο. Πάμε Κωνσταντίνο. Λοιπόν, να πω τη γνώμη μου λίγο για τη συνέντευξη του Θόδωρου Καρυπίδη, ναι, του πρόεδρου. Ναι, ναι. Εμένα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο στα περισσότερα. Ναι. Πρώτη φορά βγήκε ένας άνθρωπος πρόεδρος του Άρη και μίλησε ειλικρινά και έβγαλε τα συναισθήματά του στον κόσμο του Άρη. Και εμείς αυτό, αντί να το σεβαστούμε, που ένας άνθρωπος μας μίλησε ντόμπρα και μας είπε αυτό που τον ενόχλησε, καθόμαστε και το χλεβάζουμε. Αλλά έχουμε γίνει εμείς οι Αριανοί περισσότερο γκρινιάριδες και από τις γυναίκες μας. Τα πάντα μας πειράζουν. Εντάξει, είναι λίγο φυσιολογικό βέβαια σε ένα βαθμό. Όχι, όλα όσα έχουμε τραβήξει είναι φυσιολογικό, ρε παιδί μου. Όχι, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Τόσο πολύ, όντως δεν είναι τόσο πολύ, αλλά. Κοίταξε. Νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός και με την κατάσταση, την οικονομική, στη χώρα, στην πόλη. Είναι πολλά πράγματα. Δεν τα δέχομαι. Χρήσανε άλλο η κριτική και άλλο η γκρίνια. Ναι, συμφωνώ. Έχει ξεφύγει και κάποια στιγμή ο άνθρωπος το είπε. Η εσωστρέφειά σας σας έχει φάει. Μας έχει φάει. Και όντως εμένα αυτό με άρεσε που μας το είπε. Ανδρέας αναγνώστη. Ανδρέας. Ναι, όχι, Μιχάλη. Μιχάλης ήταν ο... Καλός φίλος και συνάδελφος μου το έστειλε. Ο φίλος μου. Αυτός ο Ξανθούλης, τον θυμάμαι ρε. Εμένα ο τρόπος που μας μίλησε μου άρεσε. Αλλά εμείς έχουμε και ένα άλλο. Ότι ποτέ σε κανένα μας πρόεδρο δεν γίναμε οι κολόνες και οι πυλώνες για να σταθεί πάνω μας, για να ανέβει πιο ψηλά. Εμείς έχουμε γίνει νεκροθάρτες όλων των προέδρων. Όπως αλλάζουμε προπονητές, έτσι σε λίγο θα αλλάζουμε και τους προέδρους. Είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση με τον Καρυπίδη μετά από πολλά χρόνια, γιατί μιλάμε πλέον για ιδιοκτήτη. Οπότε έχει διαφορά σε σχέση με όλους τους προηγούμενους που συνηθίσαμε την τελευταία 15ετία. Ναι. Έχει μια διαφορά. Δηλαδή, βγήκε και μίλησε και έκρινε τον Καρυπίδη ο Λάκης Ιωαννίδης. Ο Λάκης Ιωαννίδης ήταν επικοντομινά πρόεδρος και πήρε και τη ρολογάρα. Δηλαδή. Όταν βγαίνει τώρα ο Λάκης Ιωαννίδης και κρίνει αρνητικά αυτόν που έχει βάλει εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το τερματίσαμε. Τώρα η βούρτσα και η πατανόβουρτσα να πούμε. Να σου πω κάτι. Πραγματικά ξέροντας τι σημαίνει Γράντας, αν έβγαινε ο Γράντας, ο οποίος δεν φίλε ο Γράντας, έχει βάλει και λεφτά. Θα έλεγα, βγήκε ένας ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης. Να είσαι όμως διαχειριστής χρημάτων άλλου και να κρίνεις αυτόν που διαχειρίζει τα δικά του τα χρήματα. Εντάξει. Είναι λίγο unfair. Και θέλω να πω επίσης κάτι ακόμα, σε τι δεν μου άρεσε σε αυτά που είπε. Ένα που δεν μου άρεσε είναι ότι εγώ λέει δεν θέλω να βλέπω μπάλα, αλλά να βλέπω αποτελέσματα. Ναι. Εγώ εκεί διαφωνώ. Εγώ άμα δεν δεις και μπάλα, κάποια στιγμή δεν θα βλέπεις και αποτελέσματα. Εγώ θέλω φέτος να πάρω αποτελέσματα, εντάξει, ναι, ώστε να έχω το χρόνο του χρόνου να δω και μπάλα. Και εγώ να σου πω τι θέλω από φέτος. Να μπορέσω να κάνω ένα κορμό 6-7 ατόμων και του χρόνου σωστό, να κάνω λίγες προσθήκες. Αυτό θέλω, μπορώ να το έχω. Εγώ το ήλπιζα ότι θα γινόταν και στη Β' Εθνική, αλλά δεν έγινε. Επίσης κάτι άλλο που δεν μου άρεσε ή θα ήθελα να κάνει κάτι, είναι που είπε εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι με τη διαιτησία. Όχι, κάτι πρέπει να κάνεις κύριε πρόεδρε με τη διαιτησία, γιατί αλλιώς πάμε γυμνοί στα γκούρια. Εντάξει, να είσαι καλά. Δηλαδή αυτό δεν πρέπει να το αφήνουμε έτσι. Πάμε, εγώ δεν μπορώ λέει, να κάνω. Όχι, θα κάνεις βρες ανθρώπους που να μπορούν να πιέζουν και στη διαιτησία. Ωραία, σας ευχαριστώ να που είστε καλά. Καλά, Χρήστο. Όχι, ναι, άλλη γκρίνια, παιδιά. Έτσι, να είσαι καλά. Χρήστο, έχουμε άλλον. Ωραία, μήπως να το μαζεύουμε σιγά-σιγά, γιατί πήγε παρατέκα. Έχουμε και το διάλειμμα των 6.30 που έχουμε να παίξουμε. Να το μαζέψουμε. Να το μαζέψουμε, λοιπόν. Τα είπαμε μας για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δούμε τι γίνεται, γιατί ρωτάτε αρκετοί για τον Σουηδό. Παιδιά, επιβεβαιώνεται και από τον Άρη ότι έχει κατατεθεί πρόταση. Το έχω καταθέσει πρόταση. Μέχρι το παίρνω τον ποδοσφαιριστή έχει μια απόσταση, όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν. Ευχαριστούμε τα Alter Ego που ήταν μαζί μας. Πάντως ο Άρης θα ανακοινώσει σήμερα 3 μεταγραφές. Μακάρι να μπει και αυτός να γίνουν 4. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία. Να μην πάρουμε. Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά, Παύλο Μελά 36 στο κέντρο και alterego-fashion.gr. Ευχαριστούμε πολύ επίσης τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης. Παρακολουθεί σεμινάρια στην πληροφορική. Αν θέλετε να γίνετε expert στην πληροφορική και απαραίτητο στην αγορά εργασίας. Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-22-2962 και datalabs.edu.gr. Ευχαριστούμε επίσης και το Γιαννόπουλο που μπορεί να πάτε το φορτηγό σας να το κάνετε ένα ωραιότατο σέρβις στις καλύτερες τιμές. 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης στο κεντρικό φανάρι Πόντου στο Καλοχώρι. Τηλέφωνο 2310-751-933 και για κινητό συνεργείο που έρχεται και σας βάζει μπρος 24 ώρες το 24ωρο. Ευχαριστούμε και τον Mr. Gold, Delivery 62
85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία το βράδυ. Κορυφαία πίτσα της Θεσσαλονίκης. Αυτά. Να είστε καλά. Θα τα 10 πούμε. Η ώρα ο κύριος Παπαδόπουλος θα είναι εδώ. Αλήθεια. Και θα έχει ενημέρωση και για τις μεταγραφές του Άρη και γενικότερα για τις εξέξα. Δεν ψάξτε και λίγο παραπάνω. Το Χόλμπερκ θα βγάλω. Το βγάζεις στην εκπομπή. Ζωντανά. Όχι. Ζωντανά θα το βγάλω. Τον μπακ. Τον μπακ να βγάλω. Τον μπακ. Θα βγάλω τον μπακ. Και θα υπάρχει ενημέρωση φυσικά και μέσω του Αλαμπαοτάρης και για τις ανακοινώσεις. Νομίζω ότι από στιγμή σε στιγμή πάει Άρης. Γιατί κανένα τσεκ λίγο. Θα μας έχει έρθει νομίζω. Θα σας έχει έρθει. Αυτό πάλι με την Παέρες που μας έρχεται το ανακοίνωσα και όχι το link. Πώς φαίνεται. Προπόνηση Κλειάνης Βικελίδης, φίλε. Έγινε. Με Δημήτρη Θεματόπουλο. Κάναμε. Δεν κάναμε. Ωραία. Στη στατιστική γράφει Όφι Εργοτέλης 19 από 19 φάουλ. Βάλε και τα πέναλτι, ρε φίλε. Τρία πέναλτι. Τρία πέναλτι. Όφι με παίχτη λιγότερο έχει την κατοχή. 63% κατοχή. Εκπληκτικό. Φυσιολογικό είναι αυτό. Να είστε καλά, ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιού και τα λέμε αύριο με την τελευταία κουμπί της εβδομάδας λίγο μετά τις 5.